Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τελευταίο ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Εσύ Παρασκευή, έλα και αύριο, 5 Απριλίου. Έλα και αύριο. Θα έρθω και αύριο. Να έχει και ένα ακόμα ΠΑΟΚ 24, Σάββατο. Παρασκευή, γιατί όχι. 5 Απριλίου. Αποκλειστικά. Ναι. Δική σου πληροφορία αυτή. Είμαστε αναμονή για το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έφτασε ημέρες, ωραία εβδομάδα αυτή. Αναμονή τώρα, εντάξει. Με δύο αγώνες στην Τούμπα, σε διάστημα λίγων ημερών. Βασικά, ωραία εβδομάδα γιατί έχει αγώνες, γιατί η προηγούμενη ήταν τραγική. Τώρα τουλάχιστον έχουμε ένα συζητάμε για κάτι. Ένα περισσότερο που είναι στην Τούμπα. Διαφωνείς ότι είναι καλύτερο που είναι στην Τούμπα? Για μένα το ίδιο είναι. Για σένα εντάξει. Για τον κόσμο δεν είναι το ίδιο. Τώρα όμως. Για τον κόσμο ναι, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Θέλει πολύ κόσμο να δει την ομάδα, άρα δεν είναι το ίδιο. Δεν θα έχει καλό καιρό, ρε Στέριο. Μια χαρά θα είναι καιρό. Δεν θα είναι, ρε άνθρωπο, μια χαρά ο καιρό. Δεν θα είναι, τι θα κάνουμε, το αλλάξουμε. Θα βρέχει. Κάτσε να σου πω. Περίμενε. Λοιπόν, Κυριακή, 7.30 είναι το μάτς. Κυριακή, καταιγίδες. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν εμπιστεύεις κανέναν, ναι. Θα είναι μια ακόμα φορά που θα πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια χαρά καιρό την Κυριακή στις 7.30. Εντάξει, και να βρέχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάλι εκεί θα είναι. Δεν θα βρέχει. Πέστε και αυτό. Δεν θα έχει και ήλιο, 7.30, αλλά θα έχει μια πολύ ωραία μέρα. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη. Θα έχει μια πολύ ωραία μέρα και θα πάμε την Κυριακή. Για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Ναι, ρε, το φετινό του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γεγονός αυτό. Θα μείνει ακόμα ένα. Ιστορική σημασία με το Λεβαδιακό. Καλώς έχουν των πραγμάτων ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλίσει ήδη το πρωτάθλημα. Ας μην προτρέχουμε, ας περιμένουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Ωραία πράγματα συμβαίνουν γύρω-γύρω και σήμερα. Ναι. Το ΑΣΕΑΔΕ εννοείται μείωσε την ποινή του Ολυμπιακού. Καλά, αυτό το ψηλό περιμέναμε κιόλας είναι η αλήθεια. Τα αδέρφια Αγγελόπουλου. Ναι. Έτσι ήρθε βαρύς αποκλεισμός τώρα από την Ευρωλίγκα. Ούτε 8 δεν μπήκαν. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι τελικά που δεν ενδιέφερε τον Ολυμπιακό οι ποινές που λέγανε την πρώτη στιγμή. Ναι. Μόνο 15 εφέσεις κάνανε. Σε κάθε έφεση είχε πέφτει και λίγο. Το μείον 6 έγινε μείον 2 τώρα. Δεν ξέρω όμως και θα γίνει το μάτσο με τελικό σκυπέλου. Παραθυνακός Ολυμπιακός που έφυγε. Θα γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Και να ξαναγίνει ο τελικός. Και να δούμε τον Ολυμπιακό πρώτο ξαφνικά στην βαθμολογία και όλα καλά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ξανά από την αρχή μετά. Δεν κατεβαίνουμε αν δεν βάλουν ξένους διαιτητές και όλα εγώ αυτά. Εγώ θέλω να δω τον Ολυμπιακό στα play-off, γιατί λογικά θα διασταυρωθεί με τον Παναθηναϊκό. Ξανά ρε. Δεν κατεβαίνουμε και όλα αυτά. Δεν κατεβαίνουμε μετά έχει προβλήματα. Όχι, θέλουμε ξένους διαιτητές, όχι, δεν βάζουμε ξένους διαιτητές. Εκεί πραγματικά θα βγάλω το καπέλο στον Ολυμπιακό. Όχι, οι Έλληνες διαιτητές απειλούν. Να μην κατέβει, να υποβιβαστεί παλικαρίσκια. Και να αποδείξει την πράξη αυτό που λένε και οι μεγαλομέτωχοί του, ότι μας δεν μας ενδιαφέρουν οι ποινές, δεν μας ενδιαφέρουν οι υποβιβασμοί. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα κατέβουν στα play-off. Θα δούμε. Κάτσε μέχρι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Τι θα γίνει, αλλά γενικότερα ναι, υπάρχει μία έτσι κινητικότητα. Γίνονται πράγματα. Στα γενικά. Υπόλοιπα νέα, εγώ μόνο έχω διαβάσει 7 προορισμούς για τον τελικό. Ποιος είναι αγαπημένος, ο καθένας γράφει πραγματικά, παιδιά, ό,τι θέλει. Αυστραλία. Διαβάσαμε σήμερα για Αυστραλία. Ναι. Διαβάσαμε για Σκωτία. Ναι. Διαβάσαμε για Γερμανία. Κάπου ναι. Το μάτι μου για Αγγλία. Το Κατάρ είναι εδώ και μέρες. Το Κατάρ είναι θεωρείς, σταθερό. Θεωρείς τέτοιο ότι ανοίγουν πούμε, το χάρτη και λένε πού είναι ο ωραίος προορισμός. Αυστραλία. Το κάνω ένα ρεπορτάζ. Κάπως έτσι ας πούμε γίνεται, θεωρείς? Κοίταξε, που ο καθένας είναι να γράψει κάτι καινούριο. Εμείς πια. Του ήρθε κάποιο Σκωτία, ρε παιδί. Εμείς τι να πούμε. Πες λίγο. Όχι, ο κόσμος σας πει. Ας στείλει ένα μήνυμα. FM και ΝΟΠΑΟΚ. Α, σωστό. Ονοματεπώνυμο του 54526. Αν έχει καμιά καλή πρόταση. Να τη μεταφέρουμε στην ΕΠΟ. Σε κάθε άκρη του πλανήτη. Δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη. Εδώ, βλέπετε ότι ανοίγουμε τους οριζοντές μας. Φτάσαμε Αυστραλία. Λέγαμε για το Κατάρ ότι είναι μακριά και γράφτηκε στην Αυστραλία. Η γη του πυρός είναι μετά. Ναι. Γρυλανδία. Προς τα πάνω, Ανταρκτική προς τα κάτω. Δεν έχουν μείνει και πολλά. Κάντε προτάσεις και θα τις προωθήσουμε εμείς εκεί που πρέπει. Ναι, θα στείλουμε ένα mail στην ΕΠΟ. Ο κόσμος ψήφισε. Και στον Υφυπουργό και θα πούμε ότι οι ακροατές του ΠΑΟΚ 24 θέλουν εκεί να γίνει ο τελικός. Από την άλλη, ο Γιώργος Σαββίδης λέει ότι από τη στιγμή που ανησυχείτε τόσο, γιατί γίνονται διάφορα ρεπορτάζ ότι υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενο τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σαββίδης λέει, αφού ανησυχείτε, ακολουθήστε το παράδειγμα του μπάσκετ στην Κρήτη με μαθητές. Άλλη πρόταση αυτή. Ναι. Είναι και αυτό κάτι. Με ένα ενδεχόμενο. Εγώ προσωπικά μιλώντας σαν Στέριος,
Δεν θα ήθελα να δω τελικό με μαθητές. Ούτε στο μπάσκετ ήθελα. Παρότι καταλαβαίνω τους λόγους, νομίζω ότι θα ανοίξει, αν φτάσει και στο ποδόσφαιρο, θα ανοίξει ένας κύκλος που δεν ξέρω πότε θα κλείσει. Ναι. Είναι τραγικό, τελικό σε οποιοδήποτε άθλημα, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο, να απαγορεύεται σε φιλάθλους, οπαδούς, πείτε το όπως θέλετε, να είναι στο γήπεδο. Να δουν την ομάδα τους. Ναι, μετά μπαίνει σε αυτή τη λογική. Για μένα είναι τραγικό. Τέλος πάντων, γίνονται διάφορες συζητήσεις. Ούτε ενθουσιάζομαι, αγάπη, με την παρουσία των μαθητών και τι ωραία που περάσαμε και. Όχι. Το ποδόσφαιρο είναι για να υπάρχουν οπαδοί σε όλο τον κόσμο. Γίνονται διάφορες συζητήσεις. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Γιώργος Σαββίδης, ότι okay, ακολουθούν και δύο παιχνίδια και της Λαμίας με την ΑΕΚ και του Αστέρα με τον ΠΑΟΚ. Ας τα δούμε αυτά και μετά θα δούμε τι θα προκύψει. Χωρίς βάρο τελικώς. Σοκ. Εντάξει, ναι, σοκ. Δηλαδή αυτό το βάρο από πέρσι πια μήνα-μήνα το πάμε. Σκέφτηκα το πρωί να μαζέψω όλες τις εξαγγελίες. Δεν θα ξεχάσει κάποιες, θα ξέρεις. Παραϊπουργών. Θα ξεχαστούν κάποια. Είναι πάρα πολλά. Φαρισαίοι, αλλά βαρέθηκα. Στεργιό, είναι κάθε μήνα υπάρχει μια δήλωση που λέγεται τον επόμενο μήνα. Λέγαμε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο Χριστούγεννα. Δεκέμβριο. Ναι, δεύτερο γύρο. Πιλωτικά και ξέρω εγώ, εντάξει. Δοκιμαστικά, στον τελικό όμως σίγουρα. Τελικά στον τελικό χωρίς VAR. Ναι. Δεν ξέρω πώς θέλουν το VAR πέρα από τον ΠΑΟΚ, πραγματικά. Κοίτα, άμα το πάρεις. Κανείς. Ναι, άμα το πάρεις με βάση τις δηλώσεις. Δεν βλέπω και κανέναν άλλο να πιέζει πέρα από τον ΠΑΟΚ. Και προφορικά το έχει πει ο ΠΑΟΚ και γραπτά το έχει πει ο ΠΑΟΚ. Με κάθε τρόπο. Ναι, με κάθε τρόπο το έχει πει ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω κάτι ανάλογο σε Ολυμπιακό, σε ΑΕΚ. Ναι, δεν αγχώνεται κάποιο άλλο, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό. Ένα Ολυμπιακό που έστειλε συγχαρητήρια στο Casa de Papel, γιατί λέει συμπλήρωσε 1 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram. Ξέρει ο Ολυμπιακός αυτά, χαρτιά, γιατί ως γνωστόν, να δώσουμε και μια πληροφορία στον κόσμο, γιατί πολλοί βλέπουν το Casa de Papel, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει. Είναι το σπίτι του χαρτιού. Ναι. Ωραία. Ο Ολυμπιακός ξέρει από χαρτιά. Οπότε νιώθει κάπως έτσι οικία με το λογαριασμό του Casa de Papel. Έστειλε εκεί το μήνυμά του. Γιατί τόσο λέει τα συγχαρητήρια Ολυμπιακός. Άμα δεν είχαν τη συγχαρητήρια. Άμα δεν είχαν τη συγχαρητήρια από τον Ολυμπιακό, θα έλεγαν είμαστε αποτυχημένοι, α πούμε. Οι νίκες του χαρτιού στείλανε συγχαρητήρια στο σπίτι του χαρτιού. Στο Twitter, α πούμε. Στο Instagram. Στο Instagram. Ναι, ναι. Φοβερό είναι και αυτό. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δεν το είχα δει αυτό στο Instagram. Φανταστική πρωτοβουλία του. Ναι. Νομίζω ότι την εκτίμησαν ιδιαίτερα και οι άνθρωποι του Casa de Papel. Σου λέω, ωραία, άμα δεν είχαν τα συγχαρητήρια θα έλεγαν ότι δεν πετύχαμε τίποτα. Είμαστε αποτυχημένοι. Ναι. Όχι. Και για να κλείσουμε αυτό τη μικρή παρένθεση, το Bella Ciao, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι τραγούδι που βγήκε στην κυκλοφορία τώρα με τη σειρά. Αυτό πάλι. Γιατί. Είναι τραγούδι επαναστατικό στην Ιταλία, με πολύ ωραίους στίχους. Αλλά εντάξει, αυτή να ακούγεται σε μπουζούκια, σε κλαμπ. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν το κατακρίνουμε αυτό. Κι όμως, ρε, έχεις δίκιο. Congratulations, ναι, μάλιστα. Είπαμε, οι νίκες του χαρτιού νιώθουν κοντά στο σπίτι του χαρτιού. Πω, τι να είναι, ρε, εσύ. Ναι. Τι να είναι, πραγματικά. Ο Κωνσταντίνος λέει, τελικό στη Μύκονο τον Ιούλιο. Υιοθετώ. Θα έχει πολύ ζήτημα. Τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Εγώ είμαι με Κωνσταντίνο. Συμφωνώ. Τον Ιούλιο στη Μύκονο. Στηρίζω. Να πας εσύ. Ευχαριστώ σου. Στηρίζω και συμφωνώ. Ναι. Η δική μου σκέψη είναι στο πράσινο κροτήρι. Που έχει πολύ ωραίο κήπεδο. Σε εκείνα τώρα το γήπεδο. Μια χαρά είμαστε. Μια αίρεση. Είναι και αυτή μια. Θα μας πει και ο Φερνάντο. Τα κατατόπια γήπεδα. Πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι δεν θα φάμε. Θα δούμε λίγο Γκάρι Ροντρίγκες. Στο πράσινο κροτήρι, βέβαια. Μια χαρά. Είναι καλή λύση αυτή. Όσοι έχετε προτάσεις για το τελικό του κυπέλου, εδώ είμαστε. Εγώ με Μύκονο συμφωνώ. Είναι ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις. Συμβαίνουν πάρα πολλά γύρω-γύρω σε καθημερινή βάση. Απ' τη μία λες ότι πρέπει η αστυνομία να διασφαλίσει το τελικό. Γι' αυτό άλλωστε πληρώνεται. Ένα πολύ σημαντικό ποσό από τα τηλεοπτικά. Ναι. Το 10%. Και κάποια στιγμή, αν δεν μπορεί η αστυνομία, μπορεί να πει: παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε άλλο στα γήπεδα και δεν θέλουμε και το 10%. Να βρεθεί άλλος τρόπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να περάσει μία ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το θέμα, να σου λέω. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Στο ότι ακολουθούν. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή. Τα δύο παιχνίδια. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το που θα γίνει ο τελικός. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα διασφαλίσει την παρουσία του σε αυτόν. Οκ, έχει σημαντικό προβάδισμα.
συμφωνούμε ότι δύσκολα ο Αστέρας Τρίπολης θα κατορθώσει να ανατρέψει αυτό το 2-0. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι σε μια έδρα που ο ΠΑΟΚ έχει συναντήσει δυσκολίες. Δεν είναι ομάδα της σειράς ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι η πορεία του φέτος στο πρωτάθλημα είναι τραγική. Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί ενδεχομένως και με δεύτερη νίκη, αλλά ας φτάσουμε μέχρι εκεί, τη μεγάλη εβδομάδα, και μετά θα έχουμε 2 περίπου εβδομάδες όπου θα ακούσουμε πολλά τα πράγματα, πάντα, αγάπη. Τα πάντα. Εδώ τα ακούγαμε άλλες χρονιές που ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Η κατάσταση θα διευκολυνθεί αν αποκλειστεί η ΑΕΚ. Θα χαρεί κιόλας και ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Που ήθελε μια ομάδα την επαρχία. Ναι, θα χαρεί, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα έλεγε όχι. Ένας τελικός ΠΑΟΚ Λαμία θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και πιο διαχειρίσιμα από την ΕΠΑ, από την αστυνομία κτλ. Αλλά επειδή λογικά η ΑΕΚ θα μπορέσει και αυτή ενδεχομένως με δεύτερη νίκη να διασφαλίσει την παρουσία του τελικό, θα έχουμε να πούμε και θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε πάρα πολλά πράγματα για το πού θα γίνει ο τελικός, πόσα εισιτήρια θα πάρουν η κάθε ομάδα. Θυμίζω ότι πέρσι το αρχικό πλάνο ήταν να πάρει η κάθε ομάδα από 13.500 εισιτήρια, αν θυμάμαι καλά, 13.700 κάπου εκεί. Μετά από πιέσεις και του ΠΑΟ και της ΑΕΚ, οι δύο ομάδες πήραν από 18.000 εισιτήρια. Ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Πάντως όλα συγκλίνουν μέχρι στιγμής που μιλάμε ότι ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ με οπαδούς των δύο ομάδων. Τα άλλα που γράφονται δεξιά και αριστερά, τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα, δεν έχουν την παραμικρή βάση. Σκωτίες, Αυστραλίες, Χιλή, Περού, Καναδά, οκ. Εντάξει, θα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι εντάξει, προφανώς και έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πολλά και θα γραφτούν και θα υποθούν ακόμα περισσότερα. Δεν είναι ισχύει προς το παρόν κάτι διαφορετικό πέρα από το ΆΚΑ. Αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω, μέχρι να γίνουν τα δεύτερα παιχνίδια, ό,τι και να συζητάμε είναι ιστορία. Το θέμα είναι να γίνουν τα παιχνίδια, να περάσουν όντως ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, όπως φαίνεται τώρα. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει κουβέντα και να δούμε πού θα καταλήξει κιόλας. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ να περάσει, δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει. Σου λέω με βάση τα τωρινά αποτελέσματα. Ναι. Ότι το πιο πιθανό είναι αυτό. Κακά τα ψέματα. Τώρα εντάξει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι 2 παιχνίδια. Θα δούμε τι θα συμβεί τότε. Μεγάλη Τετάρτη είναι οι αγώνες. Μεγάλη Τετάρτη, νομίζω. Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Τετάρτη πρέπει να είναι. Ναι. Θα δούμε τότε και ανάλογα θα δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Γενέθλια σήμερα ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Ναι, ναι. Του έστειλε τις ευχές της. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Τον συνεργάτη του Λέπα Θεοδόρου στον πάγκο του Δικεφάλου. Είχαμε χθες, θα αναφερθούμε και σε αυτό στη συνέχεια μετά το διάλειμμα, στην σπουδαία νίκη της ΚΑΠΑ 15 επί της αντίσχυσης του Ολυμπιακού. Λέγαμε ότι υπάρχει μια διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων και δεν το λέγαμε τυχαία. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που είτε είναι στην ΚΑΠΑ 15 είτε είναι γνώσεις της κατηγορίας αυτής και όλοι έλεγαν ότι είναι πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ αυτή η φουρνιά από την ΚΑΠΑ 15 του Ολυμπιακού. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, στο τελικό θα συναντήσει τον Άρη που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι. Στο δεύτερο ημιτελικό, οπότε έχουμε ΠΑΟΚ Άρης τελικός για την ΚΑΠΑ 15 την Κυριακή. Θα πούμε και 2-3 πράγματα για αυτό το μάτς στη συνέχεια της εκπομπής. Πλησιάζει η μέρα ΠΑΟΚ την Κυριακή. Στις 2 σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου, θα είναι εκεί ο Ραφαήλ. Θα κάνουμε μια σύνδεση να δούμε τι περιμένουμε. Εκεί γύρω στις 2 θα είναι εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα, όπως κάθε χρόνο. Νομίζω από το ποδόσφαιρο θα είναι ο Πέλκας, αν θυμάμαι καλά. Στην Τούμπα θα γίνει η συνέντευξη τύπου και φυσικά την Κυριακή. Όποιος πάει στο γήπεδο, καλό είναι να περάσει από εκεί, από τα επίσημα που θα υπάρχει το ειδικό το στάντ. Ό,τι μπορεί να αφήσει ο καθένας είναι κέρδος. Κάθε χρόνο σπάει το ρεκόρ. Νομίζω πέρυσι ήταν μεγαλύτερο ρεκόρ τόνων τα τελευταία χρόνια. Πολύ μεγάλος αριθμός τροφίμων και όχι μόνο. Υπάρχουν συνεργασίες φυσικά με πολλές επιχειρήσεις, αλλά και ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο, ό,τι και να πάει, είναι σημαντική. Ακόμα και αν κάποιος μπορεί να αφήσει 3 πακέτα μακαρόνια. Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας. 2 κουτιά γάλα συμπυκνωμένο. Θα μας τα πει μετά και ο Ραφαήλ καλύτερα, που θα είναι και στην Τούμπα. Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι σπουδαία πρωτοβουλία αυτή που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, να βοηθάει ο ΠΑΟΚ ανθρώπους που δυστυχώς δεν έχουν ούτε τα βασικά, δηλαδή δεν έχουν εξασφαλισμένο ούτε ένα πιάτο φαγητό στην καθημερινότητά τους.
Και ο ΠΑΟΚ ενισχύει ιερές Μητροπόλεις σε όλη την περιοχή, σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Σπουδαία πρωτοβουλία, θα πούμε λεπτομέρειες και γι' αυτό όπως αναφερθούμε και στα πλάνα του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με την Λαμία, πώς κατεβαίνει η Λαμία, θα αναφερθούμε και στο μπάσκετ που έχει δύσκολο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και σε πολύ καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός, είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά το καλό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι εδώ και αρκετές ημέρες υπάρχει μια κανονικότητα, όσο μπορεί να υπάρξει. Κανονικά οι προπονήσεις, δεν λείπει κάποιος, υπάρχει μια συγκέντρωση. Θα αναφερθούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αφού πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα και αύριο, 10 παρατέταρτο, Θέατρο Βεργίνα. Η κυρία επιθεώρηση, ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πάρα πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές της νέας γενιάς του μουσικού θεάτρου. Εισιτήρια φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων. Κλείνετε τα εισιτήριά σας, σήμερα και αύριο είναι οι δύο πιο κοντινές παραστάσεις, μέχρι και το Σάββατο 20 Απριλίου θα είναι σίγουρα εδώ η κυρία επιθεώρηση. Κλείνετε λοιπόν τις θέσεις σας για να απολαύσετε ένα μοναδικό σοου στο Θέατρο Βεργίνα, στην κορυφαία σκηνή της πόλης. Είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εάν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ την τύχη σας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας και τον χώρο σας, είναι να περάσετε από το γραφείο της Αναδομό. Εθνική Αντίθεση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο. Φοβερά πακέτα για όλο το σπίτι ή για κάθε χώρο ξεχωριστά ή για τον επαγγελματικό σας χώρο. Πολύ καλές τιμές, πολύ καλές οι επιλογές και οι ιδέες φυσικά. Οι κατάλληλοι άνθρωποι για να στα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και αξιοπιστία. Η Αναδομό έχει και το site του anadomoplankenis.gr. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση μέσα από εκεί για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι να περάσετε και από τα γραφεία. Στοίχημαν είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Πολλές αποδόσεις, ειδικά στοιχήματα σε όλα τα πρωταθλήματα. Και σήμερα κανονικά αρκετοί αγώνες στο κουπόνι. Και Ευρωλίγκα έχει. Είναι μια καλή επιλογή. Την τελευταία αγωνιστική και λίγο πολύ έχουν κρυθεί τα πάντα. Οπότε μπορείτε να κάνετε κάποιες καλές επιλογές. Και το σερί υπάρχει, το οποίο επιστρέφει μετά από το καλοκαίρι και το παγκόσμιο κύπελο. Και το live καζίνο όλη διάρκεια της ημέρας για να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4, ΠΑΟΚ 24. Μέχρι και τις 2 θα πάμε και σήμερα. Θα μπούμε λίγο σιγά σιγά στα πιο ποδοσφαιρικά. Με την ομάδα ουσιαστικά να ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία της για το μάτς της Κυριακής. 7.30 το παιχνίδι με τη Λαμία. Το ευχάριστο είναι ότι, όπως φαίνεται, εκτός απρόοπτου μάλλον, ο Λουτσέσκου θα έχει στη διάθεσή του και το Λιμνιό, ο οποίος χθες ακολούθησε κομμάτι της προπόνησης και σήμερα να μπει σε όλο το πρόγραμμα. Θα δούμε αν θα προκύψει σκέψη του Λουτσέσκου ή απόφαση να το χρησιμοποιήσει στη βασική ενδεκάδα. Ναι, εντάξει, νομίζω αύριο θα φανεί αυτό. Ναι. Αν είναι καλά, νομίζω ο Λιμνιός δεν θα χρειαστεί να το σκεφτεί και πολύ ο Λουτσέσκου, με βάση την εικόνα του Τζαμπά. Νομίζω πως ναι. Ο οποίος ήταν μάλλον πολύ κακό στα δύο τελευταία παιχνίδια, αγνώριστος. Και σύντομα ότι χρειάζεται να έχει όλους τους παίκτες στον καλύτερο ρυθμό για την τελευταία ευθεία του πρωταθλήματος. Εντάξει, κοίτα τώρα. Αν ο Τζαμπά ήταν ο γνωστός Τζαμπά, στα καλά του τέλος πάντων, και ο Λιμνιός επέστρεφε τώρα μετά από 2 εβδομάδες περίπου, θα μπορούσε να μπει ως αλλαγή. Τώρα νομίζω ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου, αν είναι καλά, θα μπει, γιατί ο Ζαμπά δεν δείχνει όχι μόνο σωματικά και ψυχολογικά κάπως καλά. Κοίταξε, ακόμα όμως και μετά από καλά παιχνίδια του Ζαμπά, είδαμε το Λιμνιό. Δηλαδή, σε όλη τη χρονιά μοιράζει το χρόνο συμμετοχής ανάμεσα στους δύο. Κοίτα, πόσο μάλλον τώρα που δεν πατάει καλά ο Ζαμπά. Από τους δύο, σταθερά είναι ο Λιμνιός. Αυτό έχει φανεί. Ξέρεις ότι θα σου δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρεις ότι τακτικά είναι σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον Ζαμπά. Σαν σταθερά, εγώ βλέπω το Λιμνιό. Τώρα εντάξει. Είχε 2 εβδομάδες ένα θέμα το οποίο αποκόμισε από την Εθνική. Αλλά θα έχει και 2. Πες 2,5 προπονήσεις περίπου ο Λιμνιός. Θα δούμε αύριο νομίζω κυρίως. Γιατί σήμερα δύσκολα να έχουμε εικόνα, πλήρη εικόνα από τις δοκιμές. Αύριο, που είναι και πιο καθοριστικές δοκιμές του Λουτσέσκου, θα έχουμε εικόνα αν θα το σκεφτεί
για βασικό ή όχι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα δούμε ξανά Κρέσπο, θα δούμε ξανά Ολιβέιρα, ενδεχομένως μαζί με τον Σάχοφ, ο οποίος ναι. και αυτός πήρε κάποιες ανάσες. Θα δούμε νομίζω Βιερίνια στα αριστερά κανονικά στη θέση του και όχι μπροστά, με Μάτος στα δεξιά κανονικά. Σε αυτό που έλεγα πριν και έχω φυσικά δίκιο, αγάπη, ναι. τα έχει μοιράσει το χρόνο. Ναι. Έχει αγωνιστεί ο Ζαμπά φέτος 2.119 λεπτά. Ναι. Και ο Λεμιός έχει αγωνιστεί 2.133. Δηλαδή... Ναι, σου λέω σαν σταθερά σε επίπεδο τακτικής ο Λεμιός. Ο ναι, Ζαμπά τακτικά ναι, αλλά... δεν έχει καμία σχέση με τον Λεμιό. Όχι ότι είναι άσημος, εγώ λίγο διαφωνώ, γιατί και ο Ζαμπά κάνει τη δουλειά που θέλει από αυτόν ο Λουτσέσκου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι σε καλή κατάσταση όμως. Αλλά τώρα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά γενικότερα ότι έχει μοιράσει ακριβώς το χρόνο, δηλαδή 34 μάτσο Ζαμπά, 34 συμμετοχές, 33 ο Λεμιός. Σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει παίξει ο Ζαμπά, σε 18 ο Λεμιός. Και ξαναλέω, 2.119 λεπτά ο Ζαμπά και 2.133 ο Λεμιός. Δηλαδή έχει αγωνιστεί 14 λεπτά παραπάνω ο Λεμιός από τον Ζαμπά. Τον έχουμε δει νομίζω όμως τον Ζαμπά και στα αριστερά σε παιχνίδι μαζί. Ναι, τους έχουμε δει και μαζί, ναι. Άρα έχουν παίξει και σε κοινά μάτς μερικές φορές. 3 γκολ ο Λεμιός και 5 assist, 7 γκολ ο Ζαμπά και 10 assist. Καλύτερο στα νούμερα, ο Ζαμπά είναι αυτή η αδυναμία δεν είναι, του όμως, Λεμιού. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ζαμπά. Όχι, δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό που μπορεί να τον... όχι να τον ξυπνήσει, λίγο να τον αφυπνήσει αυτή τη στιγμή, είναι να μείνει λίγο εκτός ενδεχομένως. Γιατί σου λέω, δεν μου φαίνεται τόσο σωματικά όσο το μυαλό του δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, όπως πρέπει να είναι. Ναι. Και κυρίως αυτό το κομμάτι της σεζόν. Αλλά θα δούμε, γιατί απ' την άλλη σου λέω, ο Λεμιός δύο προπονήσεις θα έχει. Πρέπει να δούμε αν είναι καλά, σίγουρα. Αν θα βγάλει σήμερα το πρόγραμμα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσει να το βγάλει όλο. Αν προπονηθεί και αύριο, έχει πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος. Αλλά γενικά για αυτό το παιχνίδι είναι πολλές επιλογές. Ο Μπίζεσβαρ φυσικά σε σχέση με το μάτς με την Ξάνθη επιστρέφει σε πρωτάθλημα, γιατί έπαιξε και στο κύπελο. Ο Πέλκας αποτελεί μια καλή επιλογή που πήρε και ανάσα στο κύπελο. Ο Αλκαντουρί πήρε λεπτά συμμετοχή. Γενικότερα έχει επιλογές. Τώρα ναι, μετά από αρκετά παιχνίδια. Ναι. Πάρα πολλές επιλογές. Τώρα ξανά έχουμε το ενδιαφέρον ποιοι θα μείνουν εκτός. Δηλαδή, ξεκινάει πάλι αυτό. Αυτά να είναι τα. Ναι, ξεκινάει πάλι αυτό σιγά σιγά. Εντάξει. Έχει ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι. Μετά παίζει την επόμενη Κυριακή στη Λάρισα. Οπότε και η διαχείριση είναι πιο εύκολη σε σχέση με αυτή την εβδομάδα που θα ολοκληρώσουμε τώρα. Ναι. Με τα τρία ματς. Θα δούμε τι θα επιλέξει. Σήμερα στις 5, αν θυμάμαι καλά, η προπόνηση. Και 7 παρά είναι να μιλήσει ο Λουτσέσκου. Παρά 20 λένε. Κάτσε 7. Άμα είναι 5 η προπόνηση, ξεκινήσει. Δύσκολα. Θα υπάρξει πάω 24. Παρά 20. Και σύνδεσμος για να ακούσετε και να δείτε live τις δηλώσεις. Θα υπάρχει αργότερα και θέμα για το τι θα πει ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Σημαντικό παιχνίδι. Η Λαμία δεν νιώθει κάποια πίεση για την παραμονή της. Είναι στο... συν 11 από τη ζώνη υποβιβασμού και στο συν 7 από τη ζώνη, την θέση που οδηγεί στα play out. Οπότε είναι αρκετά έως πάρα πολύ άνετη η Λαμία, που βέβαια την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Λαμία και μετά τον Ολυμπιακό επίσης στη Λαμία και κλείνει το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα Σμύρνης εκτός έδρας. Δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα η Λαμία για την παραμονή της, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενδεχομένως αυτό να την κάνει και λίγο πιο επικίνδυνη από ό,τι θα την έκανε κανονικά. Το να παίζεις κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς πολύ μεγάλο άγχος, νομίζω ότι είναι στα σύν της Λαμίας. Θα δούμε και σήμερα τι θα επιφυλάσει η προπόνηση για τον Μάκη Χάβο, που επιστρέφει στην Τούμπα ως αντίπαλος. Γενικά η Λαμία είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη επιμερών Μάκη Χάβο, αλλά εντάξει, έχει ένα ταβάνι στις δυνατότητές της. Σε πολύ καλή κατάσταση, νομίζω, τελευταία ειδικά. Ναι, ανεβασμένη. Εντάξει, ναι. Και προχθές, δηλαδή, πήγε να την κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ και στο τέλος που την έσωσε ο Μπάρκα στην ΑΕΚ. Ουσιαστικά πήγε πάνω την μπάλα, βέβαια. Άμα έκανε και το 2-1 η Λαμία με τον επαναληπτικό, εντάξει, υπήρχε ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, σίγουρα. Γενικά όμως είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Συμφωνούμε, αλλά νομίζω ότι ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα
να πάρει μία ακόμα νίκη, να φτάσει τους 73 βαθμούς και να είναι ο απολογισμός του 24 νίκες, 3 ισοπαλίες σε 27 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, εάν καταφέρει και κατακτήσει τον τίτλο αίτητος, θα έχει σμπαραλιάσει ουσιαστικά το ρεκόρ του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 60, όπου ο Παναθηναϊκός σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών είχε 24 νίκες και 6 ισοπαλίες. Όλα δείχνουν ότι. Οπότε, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και δεν θα τραυματίσει κάπου, θα έχει βελτιώσει το ρεκόρ και θα έχει χτίσει ένα ρεκόρ που δεν νομίζω να καταρριφθεί τα επόμενα χρόνια. Γενικά, έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσουν. Και όλοι, και ατομικά και συλλογικά. Και επειδή υπάρχει η προοπτική να τα βελτιώσουν ακόμα περισσότερα τα ρεκόρ. Ναι. Συνεχόμενες νίκες, μάτς χωρίς ήττα, σαν πως συνεχόμενα μάτς σκοράρει, συνεχόμενα διπλά. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός. Θα τα συγκεντρώσουμε στο τέλος της χρονιάς όλα μαζί. Αλλά αυτά που έχει πετύχει αυτή η ομάδα με τον Λουτσέσκου, δύσκολα θα βρεθεί στο άμεσο και στο απότερο μέλλον κάποια άλλη ομάδα, ακόμα και ο ΠΑΟΚ, να βελτιώσει τα ρεκόρ αυτά. Αυτή είναι η αίσθησή μου, γιατί πραγματικά μιλάμε για απίστευτες επιδόσεις. Και μιας που λέγαμε πριν για τον Λουτσέσκου, φαίνεται ότι στην Τουρκία το έχουν πάρει πλέον απόφαση. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό. Θα επανέλθουν. Όχι, ρε, το λένε κιόλας. Λένε ότι πλέον ο Λουτσέσκου δείχνει 100% ότι δεν σκέφτεται το να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ότι στόχος του είναι να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Champions League και να κάνει και εκεί μια καλή πορεία. Και φυσικά ο εκλεκτός πλέον της Μπεσίκτας είναι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Δηλαδή άφησαν τον γιο, πήραν τον μπαμπά τώρα. Η Μπεσίκτας θέλει να κάνει, λέει, μείωση σημαντική στο budget και στο roster και ένα ξεκαθάρισμα. Και λένε οι Τούρκοι ότι ο κατάλληλος για να το κάνει αυτό είναι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την εμπειρία του και με το γεγονός ότι έχει δουλέψει με παίκτες που αναδείχθηκαν μέσα από τη δική του δουλειά. Ναι, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Μιλάμε για μια Κωνσταντινούπολη που έχει πληθυσμό όσο η Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια. Ναι. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης. Μιλάμε για μια τεράστια χώρα. Η Τουρκία, δεν ξέρω αν έχει 40 εκατομμύρια, 50, θα σε γελάσω. 80 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα βρεθεί αγάπη, θα μου το θυμηθείς πολύ σύντομα, σε 2-3 μέρες, 4. Το Χαμπέρ News θα γράψει ότι επιμένουν στην Μπεσίκτα, στη Φενέρμπακτσέ για Λουτσέσκου κτλ. Θα το πάρει όλο ο δουνιά στην Τουρκία. Έχουν γύρω στις 20 ιστοσελίδες. Και λογικό είναι με τόσο μεγάλο αναγνωστικό κοινό. Και θα έχουμε πάλι θέμα Λουτσέσκου. Θα βρεθεί και ένας δικός μας εδώ να ρωτήσει στη συνέντευξη τύπου. Καλά, βλέπεις, με τα τωρινά δεδομένα μιλάμε. Ναι. Θα δούμε αν θα γίνει. Αλλά εγώ σου λέω ότι θα γίνει. Ο Λουτσέσκου έχει απαντήσει καμιά 35 φορές. Έχει απαντήσει άλλες 5. Νομίζω πλέον ότι εκνευρίζεται. Στην Ελλάδα και άλλες 30 στην Ρουμανία. Εκνευρίζεται κιόλας άμα τον ρωτάνε γι' αυτό. Το είπε, δηλαδή τώρα. Έχει και δίκιο κιόλας. Φαντάζεσαι το μάτς με τη Λαμία να του ξαναγίνει η ίδια ερώτηση. Ναι. Coach. Ναι. Το έχετε ξαναπεί. Το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί. Μα διαφορά ακόμα. Με το θέμα με την Τουρκία. Εντάξει. Το βλέπω μπροστά μου να γίνεται, Στέργιο. Ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Έτοιμη την έχω την ερώτηση κάθε φορά να την γράψω. Δεν είναι κάτι. Πρέπει κι εμείς λίγο γενικότερα μιλάω. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχει γίνει ερώτηση από εμάς ποτέ. Όχι, προφανώς. Από μένα, το Σταύρο, εσένα. Όχι, προφανώς. Αλλά ναι. Λίγο, παιδιά, με τις ερωτήσεις. Τέλος πάντων, σήμερα τα γυρνάνε τώρα που μιλάμε. Οι Τούρκοι δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο και μεθαύριο. Αυτή τη στιγμή πάντως το Μιρτσέα δίνουν για φαβορή. Γιατί. Λες να έχουμε την ερώτηση ότι κύριε Λουτσέσκου, θα είναι ο πατέρας σας. Οι Τούρκοι τα γυρνάνε. Πώς νιώθετε γι' αυτό, έχετε κάτι να πείτε. Έχετε κάποια πληροφορία αν θα είναι ο πατέρας σας αυτός που θα αναλάβει την Μπεσίκτας. Και κάπως έτσι. Γιατί πριν από λίγο καιρό, ας πούμε, οι Τούρκοι έλεγαν ότι θα είναι Λουτσέσκου με τον μπαμπά Λουτσέσκου να είναι γενικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής και τα πάντα όλα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό για το κομμάτι του Λουτσέσκου. Κόσμο θα έχει. Ναι, υπάρχει και κίνηση γενικότερα καλή από ό,τι μαθαίνουμε για τα εισιτήρια. Λογικό κιόλας, δεν μας κάνει καμιά εντύπωση. Αυτό όχι. Ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό για κάθε αγώνα. Και νομίζω ότι περιμένουμε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ όλοι. Γυρνώντας λίγο στην ΚΑΠΑ 15, νομίζω αρκετοί είδατε χθες το παιχνίδι. Από τη V100, γιατί είδα μια κίνηση και στα σχόλια και είναι καλό που ο κόσμος έχει εικόνα
για τα παιδιά αυτά. Κυριακή στις 3 η ώρα πάλι στη Λαμία θα είναι ο τελικός ΠΑΟΚ Άρης. Ένας ΠΑΟΚ που έχει κερδίσει τον Άρη και στις 4 φορές που τον έχει αντιμετωπίσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στον δεύτερο όμιλο. Συντελεστής τερμάτων 16-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει τεράστια διαφορά, αλλά ένας τελικός είναι ένας τελικός. Πάντα μιλάμε για, μην ξεχνάμε, παιδιά 13-14 ετών, σε αυτές τις ηλικίες, 15. Αλλά σίγουρα η διαφορά ποιότητας είναι δεδομένη. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Εχθές τα κατάφερε περίφημα, παρότι βρέθηκε να χάνει μόλις το τρίτο λεπτό από τον Ολυμπιακό, αλλά με αντεπίθεση στο δεύτερο μήχρονο, πραγματικά ο ΠΑΟΚ ήταν απολαυστικός, δεν ξέρω αγαπημένοι στο μάτς. Ναι. Πάρα πολλές ενέργειες υψηλής ποιότητας, δηλαδή ακόμα και στιγμές που ο Ολυμπιακός πίεζε, ο ΠΑΟΚ δεν έβγαζε την άμυνά του, την μπάλα από την άμυνα χωρίς πρόγραμμα. Ωραίες ενέργειες, ωραίες συνεργασίες, μπράβο στα παιδιά του Απόστολου Παπαβασιλείου. Στο 41, γιατί το μάτς είναι, τα μάτς αυτά είναι 80 λεπτών, ο Κούτσιας, ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ και ο αρχηγός του, ο Σέντερφορ, πέτυχε το 1-1 και ο Ζήλος στο 65 έδωσε στον ΠΑΟΚ μια σπουδαία νίκη. Μια νίκη που ήταν η πέμπτη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού σε ανδρικό επίπεδο και επίπεδο ακαδημιών. Δηλαδή, η ανδρική ομάδα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και στο Καραϊσκάκι και στην Τούμπα. Η ΚΑΠΑ19 κέρδισε τον Ολυμπιακό και στο Ρέντι και στη Σουρωτή. Και χθες η ΚΑΠΑ15 κέρδισε και πάλι τον Ολυμπιακό. 5 στα 5. Το λες καλό απολογισμό. Πολύ καλό το λες. Ναι. Αν μπορέσει και η ΚΑΠΑ17 στο δικό της Final Four να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αν και τα πράγματα είναι εκείνη λίγο δύσκολα, σας το έλεγα και χθες. Ο Ολυμπιακός στην ηλικία αυτή είναι καλύτερος. Θα μιλάμε για το απόλυτο. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στα παιδιά της ΚΑΠΑ15. Κυριακή 3 η ώρα θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη. Πάω Κάρης στο τελικό της ΚΑΠΑ15. Θυμίζω ο Άρης πέρασε, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι. Εχθές στη Λαμία. Ωραία είναι αυτά. Να έχουν χαρέσει και τα πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ. Είναι μια ικανοποίηση και για τους ίδιους, για τους προπονητές τους, για τις οικογένειές τους και για τον κόσμο που, ξαναλέω, αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ είδαν το παιχνίδι χθες το απόγευμα στην TV100. Γυρνώντας στην ανδρική ομάδα, ο Λουτσέσκου βελτιώνει και τα προσωπικά του ρεκόρ. Ξεπέρασε πλέον τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, αγάπη, ο οποίος είχε 63 νίκες με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Λουτσέσκου πλέον έχει 64, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι αυτές τις νίκες ο Λουτσέσκου τις πέτυχε σε 86 παιχνίδια. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς χρειάστηκε 31 περισσότερα. 31 περισσότερα, δηλαδή 94, ναι, για να πετύχει αυτές τις νίκες. Σπουδαία επίδοση που βέβαια αυτό πιστώνεται και στον Ιβάν Σαββίδη, γιατί άλλα εργαλεία έχει ο Λουτσέσκου, αλλά έχει ο Μπάγεβιτς. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Μπάγεβιτς δεν είχε καλή ομάδα εκείνη την εποχή, αλλά υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Ναι. Υπήρχαν παίκτες, αλλά αυτή η ηρεμία δεν υπήρχε στο μυαλό των παίκτων, ότι τα λεφτά μας θα είναι στην τράπεζα τη μέρα που πρέπει. Οι συνθήκες προπόνησης δεν ήταν και οι καλύτερες εκείνα τα χρόνια σε σχέση με το πώς είναι τώρα στο αθλητικό κέντρο της Ρωτής. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία γράφει ότι ο Ράσμα Λουτσέσκου έχει ξεπεράσει τον Ντούσαν Μπάγεβιτς σε ό,τι αφορά τις νίκες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Γενικά έχει σπάσει τα ρεκόρ. Ναι, κυνηγάει, είναι δεύτερος τώρα ο Λουτσέσκου. Πίσω από τον Αναστασιάδη. Ναι. 120 νίκες σε 213 παιχνίδια. Αλλά η αναλογία είναι υπέρ του Λουτσέσκου, δηλαδή είναι το ποσοστό απίστευτο. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή 64 νίκες σε 86 παιχνίδια. Και 100 νίκες στη Super League. Και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό με τον Ολυμπιακό που δεν έγινε, εντάξει. Γενικά υπάρχει ένα αφιέρωμα στο ΠΑΟΚ 24 και τον Λουτσέσκου. Γιατί πραγματικά σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πάρα πολλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, πάρα πολλές νίκες πλέον. Υπάρχει το αφιέρωμα αυτό, αξίζει να το διαβάσετε λίγο, για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ. Πραγματικά, νομίζω και να μην θέλεις να σταθείς σε αυτά που έχει πετύχει, οι αριθμοί
Και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι έχει κάνει κάποια δουλειά, έτσι. Μια δουλίτσα στο Στέργιο. Έχει γίνει Η μια δουλίτσα που δουλίτσα. έχει κάνει ο Λουτσέσκο, αγάπη. Γιατί πολλοί δεν το παραδέχονται δεν την... ακόμα. Και όχι, πολλοί, μάλλον και φανερά. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν τι δουλειά έχει. Όχι, εγώ πιστεύω είναι η ότι. κατηγορία αυτή που το παραδέχονται μέσα του, αλλά αυτό, δεν έξω το του. λένε. Εγώ Ναι. πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει την πολυεπίπεδη δουλειά που έχει κάνει ο Λουτσέσκο. Πώς γίνεται εσύ να μην το, να μην το παραδέχεις έστω στον εαυτό σου. Όταν υπάρχει μια ομάδα που έχει να ιτηθεί από Όχι, στον τον. εαυτό σου το παραδέχεσαι. Την περασμένη σεζόν. Στου άλλου δεν το παραδέχεσαι. Αυτό, έστω στον εαυτό σου παραδέξω. Αυτό είναι κάτι. Είναι ένα βήμα. Έστω στον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Και μετά πες το κιόλα. Δεν είναι κάτι. Είναι όπως αυτό που λέγαμε χθες. Ότι και τώρα, άμα ρωτήσει κάποιον για το περσινό, για το Πάο Κάεκ, δεν θα παραδεχτεί ότι τον γκολ έπρεπε να Ναι. μετρήσει κανονικά. Ενώ ξέρει ότι έτσι είναι. Αν ξέρει, λέει, μια χαρά ξέρει. Οπότε δεν θα το ακούσει από πολλού, αλλά έστω α το παραδεχτούν στον εαυτό του ότι έχει πετύχει ο άνθρωπο και πέντε πράγματα. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει το 50% της δουλειάς που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Στο αγωνιστικό επίπεδο, στο επίπεδο του εκνευρισμού του αντιπάλου, στο πώς έκτισε αυτή τη στρατηγική. Ναι. Γιατί είναι μια στρατηγική όλα, αυτό. Ας το ξαναπούμε, Αυτό, δεν είναι αυτό. τυχαίο. Όλες αυτές οι δηλώσεις Δεν αυτά είδε τα ο χρόνια. Λουτσέσκου ότι δεν μιλάει κανείς και είπε θα μιλάω εγώ. Όλες αυτές Είναι τις μια δηλώσεις στρατηγική είχαν, του Λουτσέσκου. ναι, Από μια πέρσι, συνέχεια. από το μάτς με την Άκη μετά, μέχρι και τώρα, ο Ράσβαν Λουτσέσκου έχει επομιστεί αυτοβούλος την τεράστια αυτή αποστολή να εκνευρίζει τους αντιπάλους. Λέγοντας την αλήθεια, όχι λέγοντας παραμύθια. Ναι, ναι, προφανώς. Γιατί και αυτός ο εκνευρισμός που προκάλεσε ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Και όταν σε εκνευρίζει κάτι σημαίνει ότι έχεις κάνει και εσύ κάτι. Απλώς επειδή είναι πανέξυπνος άνθρωπος ο Λουτσέσκου, το λέω με κάθε έτσι σιγουριά, κάθε αντίδρασή του είναι στοχευμένη. Ναι, το πήρε και πάνω του μέχρι ένα σημείο. Αρκετά. Μέχρι το επέρτατο σημείο το πήρε ναι, πάνω του. Αρκετά κιόλας. Και το επομίστηκε λίγο όλο αυτό το βάρος. Αλλά στην πράξη φάνηκε ότι το κατάφερε αυτό που ήθελε. Στο 100%. Και τους αντιπάλους εκνεύρισε και την ομάδα συσπήρωσε. Και τους φίλους του ΠΑΟΚ βοήθησε γενικότερα. Το, όλο αυτό που γίνεται. Και δυστυχώς για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, αγάπη, θα έχει και συνέχεια. Τέλος πάντων, θα δούμε τι, αυτό θα, είναι το, τι θα φέρει το μέλλον. Το κακό. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια στρωμένη ομάδα με έναν προπονητή που δουλεύει 101% για το κλαμπ. Έχει ένα μεγαλομέτωχο που δεν κάνει τσιγκουνιές τα λεφτά που πήρε, για παράδειγμα, τον τελευταίο Ιανουάριο. Ό,τι πήρε, τα έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης. Για να αγοράσει τον Ίγκασον, για να φέρει τον Ολιβέιρα, για να αγοράσει τον Σβιντέρσκι. Δεν κράτησε τίποτα από τα χρήματα που πήρε από τον Μπρίγιοβιτς. Όλο αυτό λοιπόν νομίζω διασφαλίζει την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα και θα δουν όλοι στην πράξη το τι ακριβώς εννοώ. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε, γεροί να είμαστε, να τελειώσει η φετινή χρονιά με μια μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου. Πολύ σωστά η ομάδα βλέπει ένα παιχνίδι κάθε φορά. Απ' την άλλη ο κόσμος δικαιολογημένα είναι ανυπόμονος και για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα και για να βρεθεί στον τελικό του κυπέλου στις 11 Μαΐου. Το που δεν σας το λέω, με σιγουριά. Απ' την ΕΠΟ λένε ο ΆΚΑ πάντως. Ναι. Οπότε εκεί στέκομαι εγώ, όταν το λένε οι άνθρωποι της ΕΠΟ. Εγώ στηρίζω Μύκονο. Με το φίλο δεν θέλω που μας έστειλε το μήνυμα. Δεν θέλω, όχι. Εγώ θα συμφωνώ. Και αφού συμφωνώ, θα πάμε και στο διάλειμμα. Εντάξει. Αποφασίζω. Για να δούμε, ήταν μαζί μας. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο, τα νέα της γραφεία. Περάστε από εκεί. Να δείτε ό,τι υπάρχει σε πακέτα για ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού ή κάθε χώρου ξεχωριστά ή του επαγγελματικού σας χώρου. Πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, μέσα στην έπεια στο χρονοδιάγραμμα. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες επιλογές σε καθημερινή βάση, αλλά ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Όλα τα ειδικά στοιχήματα, corner, κίτρινες, κόκκινες, penalty, scorer, συνδυασμένα στοιχήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι επιλογές live cash out, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη. Υπάρχει και το σερί που με σωστές προβλέψεις και τύχη
και σε ρή προβλέψεων διεκδικείται μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Υπάρχει το online καζίνο, όλα αυτά πάει πάρα πολύ εύκολα και με ασφάλεια από τη Στίχημαν, η οποία, αγάπη, τρέχει και μία άλλη καμπάνια με σπουδαίους αθλητές. Υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για να βοηθήσει και αυτή αντιπλευρά της στο τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος της Στίχημαν Heroes GR, η Στίχημαν, ξαναλέω, τη βοήθεια πάρα πολύ σπουδαίων αθλητών, όπως είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Βασιλική Μιλούση, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Σπύρος Γιαννιώτης, με κεντρικό μήνυμα: ήρωες του αύριο μπορούν να γεννηθούν ακόμα και στα πιο μακρινά μέρη. Στηρίζουν την προσπάθεια που γίνεται γενικότερα για να μειωθεί η υπογεννητικότητα, και το πρόγραμμα αυτό αφορά 10 κρητικά νησιά: Αστυπάλαια, Ελαφώνησο, Αγαθονήσι, Κάλαμο, Κάσο, Σχοινούσα, Φούρνους, Ψέρυμος. Γενικότερα ένας ακόμα κρίκος στην σπουδαία αλυσίδα της κοινωνικής προσφοράς της Στίχημαν. Και μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου μπορείτε, χωρίς να υπάρχει εισιτήριο εισόδου, να δοκιμάσετε λίγο πολύ την τύχη σας. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος προορισμός για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης, να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση, ένα μοναδικό υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Παρασκευή σήμερα, αύριο Σάββατο, λίγα τα εισιτήρια για σήμερα που έχουν απομείνει, λίγο περισσότερα αυτά που είναι για αύριο. 10 παρατέταρτο και σήμερα και αύριο, μέχρι το Σάββατο 20 Απριλίου, η κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς και ο Μάκης Δελαπόρτας. Πάρα πολλοί χορευτές. Γενικότερα ένα σόου που νομίζω δεν πρέπει να χάσετε. Όσοι έχετε πάει στις προηγούμενες παραστάσεις του θεάτρου Βεργίνα, δεν νομίζω να υπήρξε ούτε ένας που να έφυγε δυσαρεστημένος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στον Λίμπερο 107 και 4. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε αρκετές μέρες να ακούσουμε τον Νίκο. Επιστρέφει η ομάδα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της. Μακάρι να την τελειώσει όπως την άρχισε, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, είναι δεδομένη η απουσία του Τζαμάλ Τζόνς, που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Ηλία Παθεοδόρου για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που προκρίθηκε στον επόμενο γύρο της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Κρίμα. Για το ελληνικό μπάσκετ είναι καλό να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες. Ναι, πολύ άσχημο. Ναι. Εγώ στην Ευρωλίγκα υποστηρίζω οι ελληνικές ομάδες, και γιατί δεν να μην υποστηρίξουμε την ιδέα αυτή που λένε ορισμένοι. Εντάξει. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο, Στέργιο. Αυτό ξέρω εγώ για τον Ολυμπιακό. Τους έχετε φάει τους ανθρώπους. Μην δείτε δύο ανθρώπους να πρεσβεύουν το ήθος και το εφαγωνίζεστε. Και νομίζω κιόλας η Ζαλγκύρης πρέπει να την έκανε για Σκεβίτσιους, αν κατάλαβα καλά. Δεν τα παρακολουθώ στενά, να σου πω την αλήθεια. Θα ρωτήσω Μοσχοβίτη, θα ξέρει σίγουρα. Τον έχουμε. Νίκο. Χαίρετε. Η Ζαλγκύρης δεν τους άφησε εκτός, ουσιαστικά, με το αποτέλεσμα. Ναι, η Ζαλγκύρης, ναι. Ρεστέριο, αποθέωσε με λίγο που το ξέρω και αυτό. Εντάξει, αγάπη, δεν ανακάλυψες τον πάρα πολύ. Δεύτερο νόμο της σχετικότητας. Δεν ασχολούμαι με αυτό, αλλά βλέπεις. Για να σε αποθεώσω, εντάξει, οκ. Νίκο, πες λίγο εσύ, αποθέωσε με εσύ. Έπρεπε να χάσει την Μπασκόνια που έχασε από τη ΣΕΚΑ, να χάσει η Αρμάνη που έχασε από την ΕΦΕΣ και να έχανε και η Ζαλγκύρης στην Έρωτη Ρεάλ. Αλλά και να κέρδισε ο Ολυμπιακός για να περάσει ο Ολυμπιακός. Αλλά η Ζαλγκύρης. Για Σικεβίτσιου, είναι για αυτή βαριά φανέλα. Έτσι. Ωραία. Και το τελευταίο καιρό είναι καλά. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε μέσα στη Ρεάλ, γιατί εντάξει, η Ζαλγκύρης είχε μεγαλύτερο κίνητρο και πέρασε αυτή. Οπότε ο Ολυμπιακός σήμερα. Κρίμα. Το δεύτερο σάφακα είναι διαδικαστικό. Όπως λένε, Νίκο, για το γόητρο. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί έχουν μπει σε άλλη κατάσταση πλέον. Δύσκολα τα πράγματα. Πιο νωρίς από ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι, να πω την αλήθεια. Ναι. Γενικά ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια μεταβατική φάση τώρα, και εντός και εκτός γηπέδου δεν ξέρω τι θα κάνει, να πω την αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω. Το μείον 6 πάντως έγινε μείον 2. Ανεξήγητο το μείον 2, γιατί οι επιλογές ήταν 2 μέχρι να βγει αυτή η απόφαση. Ή θα μείνει μείον 6. Ή θα πάει μείον 1. Ναι. Πρέπει η απόφαση βγει σήμερα, καλό για μείον 2. Κάπου στη μέση, ναι. Ειλικρινά δεν ξέρω, περιμένουμε λίγο να βγει το σκεπτικό, πάει σε καλό μακρύ. Γιατί η λογική έλεγε ότι αν στο δεύτερο βαθμό που πήγε ο Ολυμπιακός δικαιωνόταν, που ήταν
ήταν αρκετά πιθανό, γιατί υπήρχε διαφορετικό, δηλαδή η τιμωρία του μείον 6 ήταν από τη μία διοργανώτερη αρχή, το μείον 1 από την άλλη. Δίκασε λοιπόν τόσο άθεση λογική ότι πάει τιμωρία από την άλλη διοργανώτερη αρχή, δηλαδή από τον ΕΣΑΚΕ, γιατί να πέσει το μείον 1 που είναι σε αυτές τις περιπτώσεις το... η τιμωρία, και μείον 2. Δεν ξέρω. Ωραία. Πάντως έχουμε οριστική απόφαση τουλάχιστον για το 1-6 και νομίζω ο Ολυμπιακός πλέον είναι, πήρε πίσω 4 βαθμούς, νομίζω ότι ανεβαίνει στην 7η θέση. Ναι, σωστά. Δηλαδή αν τώρα είχαμε play-off, θα έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός με Βελονέκη Μέδρας για την ΑΕΚ. Ναι. Για να το κλείσουμε αυτό, Νίκο, να πάμε στα δικά μας. Νομίζω δεν έχει ο Ολυμπιακός το περιθώριο να μην κατέβει ξανά με τον Παναθηναϊκό εάν διασταυρωθεί μαζί στα play-off, έτσι δεν είναι? Το λέει ότι δεν θα κατέβει. Α, το λέει. Ναι, ναι, δεν θα κατέβει. Δεν θα κατέβει αν δεν είναι ξένοι διαιτητές. Ναι. Αυτό λέει. Δηλαδή αν είναι στα play-off να παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός το λέει σε κάθε μορφή και σε κάθε τόνο ότι δεν θα κατέβει. Ναι. Εφόσον είναι Έλληνες διαιτητές. Εντάξει, έτσι αλλιώς και αν έρθει υποβιβασμός, ο Ολυμπιακός δεν νοιάζεται για τις ποινές, το απέδειξε και με το ΑΣΕΑΔ. Ναι. Οπότε εντάξει. Ας κάνουν οι άνθρωποι. Έχουν για κάτι οριστικό, αλλά τώρα αν έγινε αυτό το μείον 2, πήγε χθες 7, το να μείνει πιο κάτω δύσκολο. Δεν θα πάρει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος και έχει να παίξει στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Ναι. Τέλος πάντων. Και το περιστέρι αυτήν την εβδομάδα. Ο Θεός, ναι, τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λέγαμε και πριν με την αγάπη ότι η κανονικότητα αυτή που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, χωρίς να είναι τα πράγματα ιδηλιακά, αλλά υπάρχει μια κανονικότητα στις προπονήσεις, στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Είναι καλό να τελειώσει και έτσι η προετοιμασία. Ναι. Αγωνιστικά δεν έχουμε να πούμε κάτι στις προπονήσεις, έτσι είναι τα γνωστά. Ο Τζαμάλ έξω και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχει κάποιο καινούργιο αγωνιστικό πρόβλημα, τέλος πάντων, και αυτό είναι το θετικό για τον ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό το ότι για τρίτη σερή εβδομάδα προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Βέβαια, παιχνίδι πολύ πολύ διαφορετικών απαιτήσεων από ότι αυτό με τον Άρη στο Παλέ ή αυτό με τον Λάβρη την προηγούμενη εβδομάδα στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι τα παιχνίδια της μίας εβδομάδας θα προετοιμάζει πολύ καλά, και αν δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του, τέλος πάντων, από τους τρεις διαιτητές και στο Παλέ και με τον Λάβρη, θα κέρδιζε πιο εύκολα. Mm-hmm. Προφανώς ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι έριξε όλο το βάρος τις προηγούμενες ημέρες στην Ευρωλίγκα, αυτό το παιχνίδι με την Μπούντουσνος. Ναι, βέβαια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για να μπορέσει να διαχειριστεί οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση μπορεί να του έρθει την Κυριακή. Αυτό θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να του φέρει όσο δυνατόν πιο δύσκολη κατάσταση να διαχειριστεί, να είναι όσο δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικός μέσα στο ΆΚΑ και να διεκδικήσει ό,τι παραπάνω μπορεί. Οι δύο ομάδες έχουν σίγουρα διαφορά επίπεδου. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Παναθηναϊκό που αντιμετώπιζε ο ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου. Σωστά. 5,5 μήνα. Σωστά. Έτσι, είναι μια εντελώς άλλη ομάδα, όχι γιατί έχει αλλάξει παίκτες, είναι εντελώς άλλη ομάδα γιατί έχει πάρει νίκες που τους έχουν δώσει ψυχολογία, έχει πετύχει ένα στόχο που τότε το Φεβρουάριο, όταν γινόταν ο τελικός, φαινόταν σχεδόν απίθανος. Mm-hmm. Οπότε εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει όσο μπορεί να κινήσει μέσα σε εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό και να βγάλει αυτός μεγαλύτερο κίνητρο στο παιχνίδι για να διεκδικήσει κάτι στο ΆΚΑ. Αλλά εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Δεν είναι μέσα σε αυτά που υπολογίζει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και οι συνεργάτες του μέχρι το τέλος κανονικής περίοδου για να δούνε πού θα βρίσκονται όσον αφορά τη βαθμολογία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει έτσι τις μέρες για να δουλέψει, να φανεί όσο δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικό στην Κυριακή στο ΆΚΑ. Είναι αυτό που είπες, η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη. Το βάθος στον πάγκο είναι επίσης μεγάλο. Το μάτς γίνεται στο ΆΚΑ. Λέω τώρα εγώ, ο κακός 2-3 σφυρίγματα, 4-5-6 θα τα πάρει πάνω από την Ευρωλίγκα. Εντάξει, στη δύσκολη είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Για να μπορέσει μια ομάδα να πάρει νίκη στο ΆΚΑ. Ναι, μην ξεχνάμε στην Παναθηναϊκό επίσης την προηγούμενη γωνιστική έχασε το περιστέρι. Δηλαδή, ακόμα και το σούπερ παιχνίδι να κάνει μέσα στο ΆΚΑ που λέει ο λόγος την Κυριακή, το να χάσει δεύτερη σειρά αγωνιστική στην Ελλάδα είναι λίγο. Εντάξει, όπως και να έχει δύσκολο, μωρέ Νικόλα. Κοίταξε, Νίκο, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν ήταν θέμα να παίζει την πρωτιά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν θα είχαν ο Παναθηναϊκός το περιστέρι. Ναι. Δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος. Απλώς επειδή έχει το αβάντζο πλέον ότι είναι πρώτος, ό,τι και να γίνει. Και εν ώψη του αγώνα με την Ευρωλίγκα που είχε,
Έχει γίνει και το Περιστέρι μια ομάδα που ναι. τέλος πάντων. Αλλά αν είχε βαθμολογικό διαφέρον ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε το μάτσο στο Περιστέρι. Ναι, ναι. Δηλαδή μας προσπαθούν να μας περάσουν ορισμένοι ότι ωραίο πρωτάθλημα που έχουμε χάνει και ο Παναθηναϊκός κερδίζει και ο τρίτος. Ναι, για να συμβεί αυτό έπρεπε ο Ολυμπιακός να δεχτεί μείον 8. 8 είναι τώρα, 8. Τώρα είναι μείον 8. Ναι. Μείον 8. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που είπε στην αρχή, να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός, να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει αρκετά γιατί ο Πιτίνο έχει βρει έναν δικό του κορμό. Δηλαδή παίχτες που πριν με τον Πασκουάλ δεν υπήρχαν στο rotation. Δηλαδή, ας πούμε, στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος θυμάστε να έχουμε δει Παπαγιάννη. Στο Παναθηναϊκό δεν τον είχαμε, δεν έπαιζε καθόλου. Πλέον είναι παίχτες του rotation του Παναθηναϊκού. Ή ας πούμε ακόμα και το Βουβιούκα έπαιζε πολύ λιγότερο. Θα μου πεις ότι το Πιτίνο ήταν πάλι και στο τελικό, αλλά ακόμα δεν είχε βρει το δικό του. Τη δική του 7-8 παιχτών, να το πω έτσι, στην οποία βασίζεται. Οπότε με αυτούς έχει καταφέρει να κάνει 7-8 νίκες στην Ευρωλίγκα και η μία ήττα ήταν από τη Ρεάλ, έτσι όπως ήρθε και το τρίποντο του Ρούντι. Με αυτούς πέρασε στα play-off της Ευρωλίγκα και πάνω σε αυτό το momentum ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να παίξει μέσα στο άλλο. Εγώ εμπιστεύομαι την ομάδα στο κομμάτι της προετοιμασίας του αγώνα. Το έδειξε και με τον Άρη και με τον Λαύριο ότι τώρα που έχει μέρες να προπονηθεί, δεν της προκύπτουν με καινούργια προβλήματα, μικροπροβλήματα, μια απουσία, έχασε δύο προπονήσεις, έλειψε, θα δούμε την Παρασκευή αν θα παίξει και όλα αυτά. Mm-hmm. Κάποιος παίχτης που είναι δηλαδή όλοι διαθέσιμοι, τα παιχνίδια τα προετοιμάζει πολύ καλά. Απλά στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να προετοιμάσεις και να το προετοιμάσεις πολύ καλά, προφανώς και υπάρχει μια διαφορά επιπέδου. Δηλαδή, εγώ ας πούμε και πάλι μπορώ να ρισκάρω και να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει στο καλάθι. Αν ο καλάθις δεν είναι σε μέρα, έτσι, μπορεί να είναι κοντά. Αν ο καλάθις όμως είναι σε μέρα και μπορεί να βάλει 3-4 στο τρίποντα, μπορεί να ανοίξει την άμυνα και μετά από εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω. Εντάξει, παίζει και λίγο και ο παράγοντας συγκυρία, ο παράγοντας λίγο τύχης για μας. Το πώς θα είσαι εσύ και πώς θα είναι ο αντίπαλος. Πρέπει λογικά και ο Γκος και ο Χάζης να κάνουν καλό παιχνίδι, να έχουν μια καλή ευστοχία στα μακρινά σουτ. Εντάξει, είναι από αυτά τα μάτια τα οποία εσύ πρέπει να είσαι σούπερ, να σου βγαίνουν τα πάντα και να κρατήσεις τον αντίπαλο στο πιο χαμηλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος και στο τελικό και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Παλατάκι είχε προετοιμαστεί πολύ καλά για το παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω ότι το παιχνίδι στο Παλατάκι φέτος είναι το καλύτερο τρίτο μάτι του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα σίγουρα. Γιατί ήταν ακόμα με Πασκουάλ και είχε έρθει πραγματικά πολύ πολύ συγκεντρωμένος. Δηλαδή, όντως το Παναθηναϊκό εκτιμούν τον ΠΑΟΚ, το λέω και επιτείνω μετά το τελικό του κυπέλου. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν είναι άλλο ένα παιχνίδι του ελληνικού με το αθλήματος, το πω έτσι. Μέσα στην ομάδα και στον τρόπο που προετοιμάζονται. Απλά τώρα η συγκυρία είναι τέτοια που είχε πέμπτη βράδυ να μάθει την Πούτους που έκρινε η πρόκριση στα τελικά της Ευρωλίγκα και έχει ένα πολύ μικρό διάστημα για να τα αφήσει πίσω και να πάει στο μάθημα τον ΠΑΟΚ την Λίγκα. Ναι. Θα δούμε. Αναφέρομαι λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό γιατί όπως και να το κάνουμε το μάτς από αυτό εξαρτάται, έτσι. Δηλαδή, προφανώς, ναι. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το τι μέρα θα είναι ο Παναθηναϊκός για να δούμε τι μπορεί να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ από αυτό το μάτς. Άντε να δούμε. Στα γύρω-γύρω έχουμε τίποτα ή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα? Στα διοικητικά της ομάδας, παύλα οικονομικά. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα αργήσει η ώρα που ο ΠΑΟΚ θα φέρει ένα ακόμα παίχτη εν ώψη play-off. Απλά ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτός ο παίχτης θα πρέπει να έχει έρθει. Όχι για να πάει από άλλο και λες τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το κάνει. Για να πει το κλίμα της ομάδας και να μην έρθει τελευταία στιγμή. Ούτως ώστε σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν ακριβώς μέχρι το τέλος κανονικής περίοδου, ο όποιος παίχτης είναι να έρθει και τα στοιχεία που είναι να βάλει στην ομάδα να μπουν μέσα από παιχνίδια και στα play-off να είναι όσο δυνατόν καλύτερα προσαρμοσμένος. Την προηγούμενη εβδομάδα μετά το Λαύριο ο Λέσος Παπαδόρου είχε πει ότι ο παίχτης υπάρχει, έχει βρεθεί. Αλλά μένει το οικονομικό. Δεν προκύπτει ότι είναι κάτι τελικό. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις και από τις G-League που έχουν υποταθεί τις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει πάντα στη λογική του δικού του παλάντιου. Επίσης θα πρέπει και λίγο να περιμένουμε και να δούμε πώς πάει και η βαθμολογία, έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει στη λογική ότι όλα δείχνουν το τελευταίο αγωνιστική το Περιστέρι ΠΑΟΚ μετά από την νίκη του Περιστέριου του Παναθηναϊκού θα κρίνει θέση. Έτσι φαίνεται. Ναι. Θα είναι αρκετά δύσκολο να μην κρίνει θέση. Δηλαδή, εκείνο το μάτι θα κρίνει ότι το Περιστέρι μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, τρίτο, λέω για παράδειγμα, ή ο ΠΑΟΚ τρίτος, ή το Περιστέρι να πάει τέταρτο, ξέρω, κάπως έτσι. Ναι. Ανάλογα το πώς θα πάνε οι δύο ομάδες. Οπότε, ξέρεις και λίγο περίμενε, γιατί αν πέσει στον Ολυμπιακό, ας πούμε, για παράδειγμα, ακόμα και με πλεονέκτημα έδρας, δεν είναι και πολλές πιθανότητες σου. Όπως και αν είναι ο Ολυμπιακός, λέω εγώ.
Δεν είναι. Δηλαδή είναι λίγο... Ναι. Έτσι προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτη. Έτσι απλά το αναφέρω ότι περιμένεις και λίγο να δεις πώς θα πάει τα play-off, πού θα είσαι, με ποιον θα παίξεις, τι πιθανότητες έχεις με εντός και εκτός έδρας για να διεκδικήσεις το κατάλληλο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έτσι πρέπει να πάρει γιατί πρέπει να έχει τον διαρθμό παιχτών με τον πρώτο γύρο. Οπότε κάποιο παίχτη θα πάρει σίγουρα. Το θέμα είναι, είναι έτοιμος οικονομικά να πάρει και ένα παίχτη που θα μπορεί να το βοηθήσει άμεσα. Δηλαδή για το 5 γοητό έχουμε μπει και με τον Σταύρο πριν κάνα δύο εβδομάδες. Ο 5 γοητό είναι ένας παίχτης που τον ξέρουμε όλοι, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι εκτός αγώνων εδώ και 3 μήνες. Τη Σάσαλ. Έτσι. Και προφανώς και από εκεί έχετε κάνει και άλλες περιπτώσεις. Γιατί δεν μπορεί το 5 γοητό να το πάρει τώρα που δεν έχει παίξει παιχνίδι τόσο καιρό για να το βάλει να παίξει. Λογικό, ναι. Γιατί μέχρι πριν κάνα δύο μέρες που είχατε κάνει, ούτε ελεύθερος είχε μείνει, ούτε πουθενά άλλο τον είχα. Αυτή είναι η Σινίκο, γιατί έτσι το κάνουν αυτό το πράγμα τώρα. Κάτι του κάνανε, κάτι του έκανε μάλλον, δεν ξέρω. Τι δεν είναι το καλύτερο παιδί γενικά. Τόσο καιρό, έχει 3 μήνες, 4 αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λίγο παιδί για θεσίο 5 που είναι η αλήθεια. Ταλαιπωρούν το παιδί μας. Αλλά. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Απλά και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τώρα θα φύγει. Αυτό. Αυτό είναι που είχε κάνει εντύπωση τότε με τον Αμερικανό. Αλλά θα αφήνει απόφαση τη Σάσερ την οποία είναι. Μάλιστα. Άρθε το σημείο ότι έχει πιο πάνω πάω στη λίστα του. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Αν έχει άλλες περιπτώσεις γενικά, έχει πέσει μόνο σε μία πάνω. Όχι, όχι. Νομίζω ότι είχε άλλες περιπτώσεις και πιο πάνω από αυτή, γιατί σου λέει υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Εγώ νομίζω ότι αν μιλάμε για το 5-way που είδαμε πέρσι στο δεύτερο μισό της σεζόν, μαζί με τον Κούρση και τον Χάτσερ, ο Πάκος θα έχει μια πάρα πολύ δυνατή τριάδα. Παιχτών, σκόρερ και ο 5-way κιόλας, επειδή είναι και άλλο μέγεθος, το κορμί του μπορεί να βοηθήσει και σε άλλα πράγματα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και αύριο να τον ανακοίνουν ο Πάκος που λέει ο λόγος, θα χρειαστούν σίγουρα ένα διάστημα μέχρι να βρει λίγο ρυθμό. Ναι. Εντάξει Νικό, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νικό. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Την Κυριακή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. 5,5 ώρα νομίζω, αν το θυμάμαι καλά. Λίγο πριν την Τούμπα. Γενικά Κυριακή έχει τα πάντα. 3 ώρα κατά 15, τελικός. Ναι. Μετά είναι το μπάσκετ, μετά ποδόσφαιρο. Ναι. Γεμάτη μέρα. Τι βλέπεις Στέργιο? Βλέπω τον πρόεδρο που πήγε στο Φανάρι. Ναι. Είχε μια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο. Είχανε μια συζήτηση, η οποία αναλώθηκε μεγάλο μέρος της στην τέλεση Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά, του Πόντου, στην οποία θα προεξάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εντάξει, γενικότερα έχουν διάβλο επικοινωνίας οι δυο τους. Ναι, πολλές φορές τις έχουμε δει. Εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Και γενικότερα σε κάθε ευκαιρία ο Ιβάν Σαββίδης επισκέφτεται το Φανάρι. Πάντως η παρουσία του Ιβάν Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη δεν συνδυάστηκε με ανανέωση του Βαρέλα. Νομίζω θα επιστρέψει. Διαβάζαμε κάτι, μια ανάσα τώρα. Αυτό σε δύο λεπτά. Πότε, όσο ήταν εδώ, ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει γραφτεί κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι το κλασικό. Όχι, είναι το κλασικό μας κάτω. Έρχεται και τρέχουν εξελίξεις. Έρχεται και τρέχουν και μπράβο. Κολλάμε δίπλα γιατί είναι και το θέμα των τελευταίων μηνών. Ότι ναι, η παρουσία του Σαββίδη τελειώνει και το θέμα του Βαρέλα. Είναι όπως το παλιό που έπαιρνε τη σκούπα. Σκούπα. Σκούπα παίρνει ο πρόεδρος. Ναι. Τώρα όμως δεν έχει να πάρει. Οπότε τώρα δίνει, μοιράζει γενικά. Και πέρα από τη σκούπα ξύλουν και τα πλακάκια. Τη τούμπα. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα. Αν ήσουν πλακατζής εκεί κοντά. Κλεάνθος Μικράς Ασίας. Ναι. Έτρεχες. Θα είχες χρυσές δουλειές. Τώρα έρχεται ο Ιβασαβής και τρέχουν οι εξελίξεις. Είναι η εξέλιξη αυτή. Καλό είναι αυτό, αφού δεν ξυλώνονται πλακάκια. Και ούτε παίρνει κούπες και τέτοια. Δεν. Σταμάτησαν αυτά τέλος. Δεν είναι πλέον στη ζωή μας. Ναι. Τώρα σου λέω. Το καινούριο είναι αυτό. Ότι έρχεται και τρέχουν οι εξελίξεις. Ναι. Δεν τρέξαν πολύ. Το θέμα του Βαρέλα είναι ανοιχτό, οπότε αυτό σου λέει θα τρέξει. Βάζουν και λίγο Ολιβέιρα μέσα ξανά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα είναι η ζωή. Ναι. Λέει και το άσμα. Θα ξανάρθει βέβαια ο Ιβάν Σαββίδης. Και ξανά μια ανάσα ο Βαρέλα. Ξανά τώρα. Θα πέσουμε μέσα πια. Έχει ένα διήμερο μπροστά του για να το συζητήσει, να τρέξουν οι εξελίξεις. Από Δευτέρα μετά πάλι ησυχία. Δεν τρέχουν οι εξελίξεις. Θα πέσουμε μέσα νομοτελειακά. Ναι, ρε, εννοείται. Πλάκα κάνεις. Οι ζαριές αυτό είναι. Τις ρίχνεις και αν σου κάτσει Στέργιο. Πρώτος εγώ, μόνο εδώ. Αυτά. Σοκ. Αυτά τα ωραία που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προβλήματα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Σε όλες τις χώρες. Εντάξει, ίσως λίγο εδώ. Στη Γαλλία λίγο παραπάνω ακόμα. Τους Γάλλους τους έχω λίγο πιο σοβαρούς. Δεν ξέρω. Ίσως δηλαδή, λίγο παραπάνω. Όσες φορές οι Γάλλοι έχουν γράψει κάτι, έχει
Δρομολογηθεί με μεταγραφή πλάκα-πλάκα. Εδώ οι Ισπανοί δεν βάζουν τα γκολ του Μέση στα καλύτερα τη εβδομάδα, ρε εσύ. Τον πολεμάνε. Το είδες αυτό? Αλήτες. Εδώ εμείς. Άλλα πράγματα. Εντάξει. Δεν μιλάμε ξαναλέω για Ρουμάνους, Τούρκους, Ιταλούς. Όχι, εντάξει, αυτή είναι σχολή. Δεν ο παπάς πάει σύννεφο. Διαβάζεις κάτι στη Ρουμανία και το ψάχνεις από 26 πλευρές. Μην πιάσουμε και τον άλλο τον ειδικό. Ποιον? Το Ντιμάρτζιο. Άλλες αργές εκεί. Αυτές 50 αποκαλύψεις του, οι 49 πανάκλαφτες. Αλλά είναι από τους πιο γνωστούς. Αν φτιάξει αγάπη το όνομά σου. Είναι από τους πιο γνωστούς. Ιστοσελίδα έχει. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Άρα. Αυτό που λέγαμε με τον Σταύρο, αυτός πρέπει να έχει πιάσει τυχαία τη μεταγραφή του Πλατινί στη Γιουβέντους τη δεκαετία του 80. Έκανε όνομα και από τότε εξαργυρώνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βλέπω να πέφτει πολύ μέσα στις αποκαλύψεις του. Εντάξει. Ο άνθρωπος κάνει ένα έργο. Δεν τον λες και λίγο. Εντάξει, δεν το λες είδα φως και μπήκα. Ναι. Άσχετο με το χώρο. Δεν το λες γενικά και αποτυχημένο. Αλλά εντάξει. Οι προβλέψεις του δεν. Εντάξει, έχουμε και εδώ στην Ελλάδα ανάλογους. Όταν κάνεις μωρέ. Ειδικά 2-3 στην Αθήνα που είναι αγαπημένοι μου, οι οποίοι φανταζόντουσαν παίκτες του Ατρόμητου να είναι στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Τελικά δεν ήταν. Εντάξει. Και συνεχίζουν αυτοί και αποκαλύπτουν σε καθημερινή βάση για τον ΠΑΟΚ θέματα και αυτό. Και... εντάξει, ναι, μας τρέχει ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι το λέω με κάθε ευκαιρία τα τελευταία χρόνια, 2 τουλάχιστον, έχει καταλάβει ο κόσμος το ρόλο του καθενός. Και είναι το μεγαλύτερο κέρδος, αυτό το μεγαλύτερο μάλλον κέρδη της όλης ιστορίας. Να έχουν πέσει μάσκες και να έχει ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλαβαίνει ανάλογα με το πού το διαβάζει και ποια υπογραφή βλέπει, αν έχει βάση ή όχι. Δηλαδή, τουλάχιστον έχει εξαφανιστεί αυτό το είδος των αντικειμενικών που πουλούσαν πρόλογο και τι ωραία που είναι το ποδόσφαιρο και το 4-2-3-1 κτλ. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πριν πάμε στην τελική ευθεία του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα, σήμερα και αύριο οι επόμενες δύο παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας, γιατί σήμερα, από ό,τι είδα και νωρίτερα, είναι περιορισμένες οι θέσεις για τη σημερινή παράσταση τουλάχιστον. Για την αυριανή ακόμα υπάρχουν αρκετές θέσεις, αλλά δεν θα υπάρχουν αύριο. Στα καταστήματα public, ticketservice.gr και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Κλείστε εγκαίρωση θέση σας στην κυρία Επιθεώρηση. Τα Naxos είναι μαζί μας, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, πραγματικά. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε γυναικεία παπούτσια, ανδρικά, παιδικά, πολλά αξεσουάρ. Πολλές επιλογές στα ΝΑΚ. Το νέο κατάστημα Τσιμισκή μέρος τέλους είναι έτοιμο. Φυσικά το παραδοσιακό εκεί η πλατεία Αγίας Σοφίας, το Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και κατάστημα και στις Ελευθέρωσης Βενιζέλος. Όσοι ταξιδεύετε, είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί. Και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μόλις ανακοίνωσε και ο ΠΑΟΚ ότι το ΜΑΤ με τη Λαμία θα είναι διαθέσιμο μέσα από το επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ σε ποιότητα φυσικά high definition. Εξαιρούνται οι κάτοικοι Ελλάδος, Αλβανίας και Κύπρου, καθώς εκεί έχουν τα δικαιώματα τα κανάλια Nova Sports. Οι υπόλοιποι σε όλο τον κόσμο, με μόλις 2 ευρώ αγάπη, βλέπεις το ΠΑΟΚ Λαμία. Γιατί πολλές φορές δεν λειτουργεί το αδερφέ, κάνα link να δούμε τον ΠΑΟΚ, γιατί μας έχει τύχει σε όλους. Τη μία κολλάει, την άλλη είναι λίγο σπαστικό. Έτσι. Φαντάζομαι σου έχει τύχει. Εκεί που ζωτάρει ο παίκτης να παγώνει εικόνα. Ναι, μου έχει τύχει, είναι αλήθεια. Οπότε, όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό, αν και περισσότερο νομίζω γνωρίζουν την υπηρεσία αυτή, άλλωστε τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με 2 ευρώ μπορείτε να δείτε το ΠΑΟΚ Λαμία από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο, και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό, στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε μια βόλτα στο Ραφαήλ, να μας πει και τι περιμένουμε σε λίγα λεπτά, να μας κάνει έτσι και την παραδοσιακή σύνοψη του προγράμματος του ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο. Να μην τη βάλουν αυτή τη συνέντευξη τύπου μία η ώρα. Δεν θα ήταν πολύ πιο σωστή ώρα. Να την ακούσουμε ζωντανά. Δεν συμφωνείς? Δεν συμφωνείς, Ρωστέρ, γιατί μου κοιτάς, ρε. Δεν έχει λογική αυτό που λέω. Να την ακούσουμε ζωντανά. Είναι που είναι εκεί ο Ραφαήλ, το έβγαζε κανονικά. Ραφαήλ, καλησπέρα. Βρίσκομαι στην Τούμπα. Ναι, στην Τούμπα είμαι. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Πέλκα. Πάμε να ακούσουμε τον. Ξέρω ποιο ήταν από τον μπάσκετ. Μαργαρίτης.
Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Α, μπράβο. Παραδέξου το αυτονόητο, δεν είναι κάτι. Έχω για μία ακόμη φορά δίκιο. Θα το παραδεχτεί και ο Ραφαήλ τώρα, δημοκρατικά. Ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα του ΠΑΟΚ 24. Έτσι. Στις 2 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου. Της οικογένειας του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ερασιτέχνης, θα είναι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ για την ημέρα της Κυριακής, όπου θα υπάρχουν ειδικοί χώροι στην Τούμπα για να συγκεντρώνονται τρόφιμα. Ο κάθε φίλος του ΠΑΟΚ μπορεί από το πιο μικρό που μπορεί να προσφέρει μέχρι το πιο μεγάλο να συνεισφέρει και αυτό στην ημέρα ΠΑΟΚ. Νομίζω μια πολύ σπουδαία κίνηση που γίνεται κάθε χρόνο. Μας τα πει καλύτερα ο Ραφαήλ. Ραφαήλ! Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Ακριβώς όπως τα είπατε, σήμερα θα είναι η συνέντευξη τύπου που θα δοθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες εν όψη της ημέρας ΠΑΟΚ για τα 93 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ με το μότο του και πάλι ότι και γιορτάζει αλλά και συνεχίζει να προσφέρει σε όσους το έχουν ανάγκη με τη συγκέντρωση τροφίμων για 5 ιερές Μητροπόλεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πολύ κόσμο, Ραφαήλε, από όλες τις ομάδες. Ναι, και σήμερα θα υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα αθλήματα του Συλλόγου και από τις Μητροπόλεις φυσικά θα υπάρχουν ιερείς και από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα κάνουν και αυτοί με την σειρά τους ένα κάλεσμα στους φίλους του Δικεπάλου και όχι μόνο, αφού το κάλεσμα αυτό είναι για όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Ραφαήλ, συμφωνείς και εσύ ότι έπρεπε αυτό να γίνει μία η ώρα για να τα ακούσουμε ζωντανά? Ναι, φαγώθηκε η αγάπη. Ενέρεση, γιατί το λέω τόση ώρα και με κοιτάνε. Θα το μεταφέρω. Ωραία, ενημέρωση στους ανθρώπους, του χρόνου γεροί να είμαστε. Έτσι. Να γίνει μία η ώρα. Υπάρχει ωστόσο και live μετάδοση από το social media της ΠΑΟΚ από την ενημερώθηκα. Ναι, κανονικά από ΠΑΟΚ TV, ε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τουλάχιστον έχουμε που εκεί. Να ενημερωθεί ο κόσμος, θα υπάρχει και ρεπορτάζ από το ΠΑΟΚ 24 για το πώς μπορεί να συνεισφέρει και αυτός στην αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και γενικότερα από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με την αμέριστη βοήθεια και εταιριών, παύλα χωρικών, αλλά και με τη βοήθεια του απλού κόσμου του ΠΑΟΚ. Ραφαήλ, για να σε αφήσουμε σιγά σιγά να προετοιμαστείς εκεί, τι περιμένουμε Σαββατοκύριακο από τις υπόλοιπες ομάδες του ΠΑΟΚ, πλην την ποδοσφαιρική και την μπασκετική? Στις 7.30 αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι της ομάδας Βόλη για τα προημιτελικά των play-off στην Μίκρα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΟ. Ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου θα περιμένει τον αντίπαλο από την σειρά του Παναθηναϊκός Κηφισιά. Αν υπάρξει σοφάριση από πλευράς Ηρακλή, τότε η σειρά θα ολοκληρωθεί την Τρίτη στο Παλατάκι. Γυναίκες μπάσκετ παίζουν την Κυριακή το μεσημέρι στις 2 στον Αθηναϊκό. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κλειδώσει την δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια της βαθμολογίας. Ο Αθηναϊκός, παρότι είναι μια ιστορική ομάδα που έχει φέρει και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη χώρα μας, υποβιβάζεται φέτος στην Α2, είναι στην τελευταία θέση. Άρα δεν δύσκολα να έχει ο ΠΑΟΚ δύσκολο έργο απέναντι στον Αθηναϊκό. Θα πάρει ακόμα μια νίκη και θα μπει στην τελική ευθεία για τα play-off. Και οι γυναίκες Χάτμπολ στις 4 παίζουν και αυτές με τον τελευταίο της βαθμολογίας την ομάδα της Αλεξανδρούπολης εκτός έδρας και εκεί μένουν 3 αγωνιστικές για το φινάλι της κανονικής διάρκειας. Ναι. Εντάξει. Έχει δράση και αυτό το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες του Δικεφάλου. Υπάρχει κάτι άλλο, Ραφαήλ, που πρέπει να πούμε για την ημέρα ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε γύρω από το Σύλλογο? Όχι, νομίζω για την ημέρα ΠΑΟΚ θα τα καταγράψουμε και όλα στη συνέντευξη τύπου που θα γίνει και την Κυριακή από νωρίς από τις 9 η ώρα θα είναι τα κλιμάκια εκεί των εθελοντών του ΠΑΟΚ που θα συγκεντρώνουν τα τρόφιμα μέχρι και πριν την έναρξη του αγώνα με την Λαμία. Για το χάντμπολ για τους άντρες να πούμε, επειδή εντάξει και αρκετός κόσμος σίγουρα θα θέλει να μάθει, ότι αύριο περιμένει ο ΠΑΟΚ αντίπαλο, ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια. Θα είναι ή ο Διομήδης Άργους ή η Πηλέα στην πρώτη φάση των play-off. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει με πλεονέκτημα έδρας και εφόσον περάσει θα πάει με μειονέκτημα στα ημιτελικά κόντρα στην ΑΕΚ που λογικά θα περάσει και εκείνη. Ναι. Δύσκολος ο δρόμος της ομάδας. Ναι, αρκετά δύσκολος θα είναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι πιο εύκολος, αλλά μην τα ξαναλέμε. Η προσπάθεια των παιδιών που έχουν μείνει στην ομάδα είναι τιτάνια. Μακάρι να καταφέρουν να κάνουν την υπέρβαση. Δεν θα είναι και τόσο μεγάλη έκπληξη. Όχι, γιατί νομίζω εντάξει, με την ΑΕΚ τουλάχιστον έχει ναι. δείξει ότι μπορεί να την κοντράρει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και με τους Έλληνες παίχτες. Οπότε θέλει να κάνει την ζημιά εκεί μέσα στο ΆΚΑ και από εκεί και πέρα μετά στην Νεάπολη να εκμεταλλευτεί την έδρα του και με τη βοήθεια του κόσμου.
Και το... κάτι τελευταίο για το βόλιο γυναικών, ναι, ότι άλλαξε τελικά η έδρα της απονομής, αντί για τη Μίκρα, λόγω και της διεξαγωγής του αγώνα βόλιο Ηρακλής ΠΑΟΚ, θα γίνει η απονομή στο Παλατάκι αύριο στις 3.30. Φαντάζομαι θα είναι ανοιχτές οι πόρτες για τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Ξέρουμε κάτι για το πρόγραμμα ή το κρατάνε σαν έκπληξη? Από ό,τι μάθαμε θα μοιάζει μάλλον με την γιορτή την περσινή που έγινε, για την προπέρσινη που έγινε και για την ομάδα Βόλη. Δηλαδή κάποιες η επίσημη απονομή η οποία δεν έγινε και στην ομάδα Βόλη γυναικών και στις νεανίδες. Νομίζω σε τέτοιο στυλ θα κυμανθεί η όλη γιορτή. Δεν θα παίξουν φιλικό μεταξύ τους γυναίκες και νεανίδες? Δεν ξέρω πως κρύβουν κάποια έκπληξη, όπως είχε γίνει τότε με την ανδρική ομάδα. Αν δεν είχε ανδρική ομάδα δράση, θα μπορούσε να γίνει νομίζω ένα φιλικό που είχε γίνει τότε. Τώρα δεν ξέρω πως ακριβώς θα Εντάξει, ας γίνει ένα φιλικό μεταξύ γυναικών και νεανίδων. Ένα σετ. Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Περισσότερα στη συνέχεια. Καλή συνέχεια, Ραφαήλ. Τον Ραφαήλ. Θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου για την ημέρα ΠΑΟΚ. Με κεντρικό σύνθημα ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και συνεχίζει και προσφέρει. Μακάρι και ο καιρός να είναι καλός την Κυριακή και για τον κόσμο που θα έρθει γενικότερα να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τη Λαμία, αλλά και για να διευκολυνθεί το έργο των ανθρώπων που θα συγκεντρώνουν τρόφιμα. Δεν θα σου ξαναπώ για τον καιρό. Ήλπιζες ότι θα είναι καλός? Εγώ ελπίζω ότι θα είναι καλός. Εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι. Εσύ μια ζωή απεσιόδοξη για όλα τα θέματα. αρχίζει και κουράζει αυτό το πράγμα. Μια ζωή απεσιόδοξη. Μια ζωή απεσιόδοξη. Ο καιρός θα είναι τέλειος. Συγγνώμη, Στέργιο, αλλά είμαι ρεαλίστρια. Αν τα αφήσουμε πάνω σου, θα έχει και μέχρι την χιονοθύελα. Τι ακούμε. Ή ωραία. Κάποιος τυφώνας. Στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 800 χρόνια. Τι ωραία πράγματα. Ευχαριστώ, Στέργιο, πάρα πολύ. Αυτό για σήμερα. Φεύγω. Αντίο. Τα λέμε στη Μύκονο τον Ιούλιο για τον τελικό. Μη χάσεις. 11 Ιουλίου, ξέρω εγώ. Τι ρε εσύ. Είπαμε, εγώ αυτό στηρίζω. Θα πεις για το πρόστιμο. Δεν έχω δει κάποια νέα διαρροή για τοποθεσία τελικού. Κρήτη. Αυτό που λέγαμε πριν. Και Γιώργο Σαββίδη πρόταση. Καλό. Τα παιδιά της ΕΠΟ θέλουν στο εξωτερικό όμως. Μαγιόρκα. Που έχω πάει και έχω δει ότι έχουν και πολύ καλά γήπεδα, να ξέρεις. Μαγιόρκα, ε. Μαγιόρκα. Πεταγόμαστε και στη Δίμπιζα, είναι κοντά. Για τα επινίκια. Ναι. Ναι. Εκεί θα γίνει φιέστα. Μια χαρά. Τώρα Σκωτία. Μουντίλα ο καιρό. Σκωτία, ρε φίλε. Ποιο το σκέφτηκε αυτό, ρε. Δηλαδή. Σκέφτεσαι κάτι Βροχή, άλλο. Υγρασία, μιζέρια. Όχι, Μαγιόρκα. Σκέψε το. Ας γίνει στην Ίμπιζα. Δεν έχουν κάποιο γήπεδο εκεί? Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί. Να έχουν γήπεδο εκεί. Όχι, όχι, όχι. Μαγιόρκα. Μια χαρά. Η Βαρκελόνη. Καλός προορισμός. Ναι. Έχουμε αποφάσει της Σούπερ Λίγκας. Ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Ξάνθη τιμωρήθηκε με 19.850 ευρώ. Το γιατί δεν το ξέρω. Δηλαδή, εκεί ήμασταν με το Σταύρο. Δεν συνέβη το παραμικρό. Έχω την εντύπωση. Ναι. Ναι. 20.000 ευρώ. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αυτό είναι το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έβλεπα πριν είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον MVP του Μαρτίου. Ναι. Σάχοφ, Μπίσεσβαρ και Βιερίνια υποψήφοι. Θες να κάνεις μια πρόβλεψη πριν σου πω τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής? Βιερίνια. Με ποσοστό πιστεύεις? Καλά, ρε. Ποσοστό θες τώρα? Βιερίνια. Α, πρέπει να σου πω σειρά, πρέπει να σου πω σειρά. Λοιπόν, Βιερίνια, Μπίσεσβαρ, ναι, ναι. Σάχοφ. Ωραία. Είμαι τόσο μπροστά. Βιερίνια με 80% μέχρι στιγμής. Ναι. Σάχοφ με 12,5%. Παραλίγο. Και ο Μπίσεσβαρ με 7,40%. Θα το έλεγα του Βιερίνια το ποσοστό, αλλά είπα να μην είμαι υπερβολική. Εντάξει, ο αρχηγός. Και σαν φύση απεσιόδοξη που είμαι, Στέργιο, όπως λες, το κράτησα. Ο αρχηγός έχει κάνει καταπληκτικό Γενάρη, καταπληκτικό Φεβρουάρη, Μάρτι. Όλο και κάτι θα ετοιμάζει για τον Απρίλιο. Γερός να είναι, μην έχει τραυματισμούς. Ο φίλος Αποστόλης δεν βλέπει τίποτα άλλο πέρα από Κατάρ. Κάνει έναν διαδικτυακό αγώνα για το Κατάρ. Θέλουμε καραβάνια στην έρημο πάνω σε καμήλες. Ναι. Ωραία. Τι να πω. Κατάρ, ναι. Είναι μια επιλογή και αυτή.
για τον τελικό. Θα ζήσουμε με αυτό, τι να κάνουμε, Στέρχιο. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα. Συζητάμε. Θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα μετά τους δύο ημιτελικούς. Ναι. Δηλαδή με το που τελειώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που νομίζω θα είναι το βραδινό αυτή τη φορά. Ναι, η λογική αυτό. Δηλαδή λέει. Η λογική μου λέει. Και χαίρομαι που συμφωνείς μαζί μου, αγάπη. Μια φορά στα χρονικά, ναι. Ότι θα έχουμε απογευματινό το παιχνίδι Λαμία ΑΕΚ και στις 9.30 το βράδυ το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Τώρα αν τα κανάλια Κοσμοτέ αποφασίζουν να δείξουν βράδυ το Λαμία ΑΕΚ, δεν το ξέρω, αλλά λογικά για βράδυ πάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μεγάλη Τετάρτη. Και τα δύο μάτς μαζί. Ναι. Από τις 11.30-12 λοιπόν θα ξεκινήσουν οι διαρροές. Α, τη Μεγάλη Τετάρτη, ναι. Ο τελικός στο Johannesburg. Και Νότια Αφρική λες να παίξει. Αφρική δεν έχει παίξει μέχρι τώρα. Πω, τι έχουμε. Ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν πάμε μία Αίγυπτο. Ουάρντα. Μας υποδεχτεί ο μπαμπάς Ουάρντα εκεί. Ο μπαμπάς Ουάρντα και ο μετά γιος το Ουάρντα, Hall of Fame θα. Και ο ξάδερφος Ουάρντα. Θα υποδεχτεί και όλο τον ΠΑΟ και τη λογικά την ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Για τον τελικό. Θα είναι ο πρεσβευτής του τελικού. Αν γίνει στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε ένα σοβαρό poll νομίζω. Να το δουλέψουμε λίγο μέσα από το Κυριακό. Να κάνουμε ένα poll να δούμε τι θέλει ο κόσμος. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαβάσει ή ακούσει για Αφρική, Λατινική Αμερική. Σωστό. Ούτε Λατινική Γιατί... Αμερική. Όχι. Σνομπάρουν. Να μην γίνει μια Βραζιλία. Αργεντινή. Βραζιλία. Όχι, Αργεντινή. Εγώ λέω Βραζιλία. Και δεν έχουμε ακούσει κάτι για Ασία. Πού ρε Ασία, τι θες δηλαδή. Κίνα. Ινδία. Τέλεια. Ποδοσφαιρομάνα. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει η ΕΠΟ για τον τελικό, αλλά πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Ο ΆΚΑ θα είναι, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει θα είναι στο ΆΚΑ ο τελικός. Καμία χώρα δεν μπορεί να δεχτεί τον τελικό στα εδάφη της. Θα ήταν μια πολύ καλή λύση, για παράδειγμα, η Γερμανία. Τίποτα. Αλλά ΆΚΑ, δεν νομίζω οι Γερμανοί γενικότερα να έχουν τη διάθεση να φιλοξενήσουν το τελικό του τελικού κυπέλου. Όντως θα έχει ενδιαφέρον. Και αν μη τι άλλο πάω, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να διαθέσει και 15 και 20 χιλιάδες εισιτήρια στη Γερμανία. Μόνο από τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι στη Γερμανία και στις γύρω χώρες. Αλλά επειδή ξαναλέμε δεν πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, θα διαβάσουμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά και θα γίνει μεγάλο παζάρι για τα πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα. Εάν στο τελικό είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι δύσκολα οι δύο ομάδες θα πάρουν από 18.000 εισιτήρια που πήραν πέρσι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Μας περιμένουμε. Κοντεύει ο καιρός. Δεν θα αργήσει να έρθει η μεγάλη εβδομάδα να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ εις βάρος του Αστέρα Τρίπολης. Άμα συνεχίσει το μιλάς τέτοιο. Και θα δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Κρίσιμη αγωνιστική. Γενικότερα. Όχι για την κορυφή, για την ουρά περισσότερο. Σάββατο. Όφι Πας Γιάννενα. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα το δω το παιχνίδι. Ναι. Το περιμένω όντως. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δεδομένη τη βαθμολογική θέση των δύο ομάδων αλλά και τη παραδοσιακή κόντρα που έχουν ο Πας Γιάννενα με τον Όφι σε επίπεδο φιλάθλων. Θα είναι ένα παιχνίδι όπου η κλωτσιά θα πέσει σύννεφο. Ναι. Παναθηναϊκός Άρης Σάββατο στις 7 στο άδειο ΆΚΑ λόγω τη τιμή του Παναθηναϊκού και στις 7.30 Πανιόνιος Λάρισα. Νομίζω ότι θα περιοριστεί ο αγάπη στο Όφι Πας Γιάννενα και μετά δεν θα δω κάτι ναι, άλλο. Ναι, νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό. Ας αφήσουμε το Σταύρο που έχει το φετίχ με τη Super League να δει όλα τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Εγώ θα δω το Όφι Πας Γιάννενα και θα δω και στιγμιότυπα από τα δύο επόμενα. Κυριακή στις 4 Ξάνθη ΑΕΚ. Θα καθίσω να το δω. Ναι. Έχω μια αίσθηση ότι η Ξάνθη θα επιστρέψει στις νίκες μετά από 11 παιχνίδια. Ναι. Έχουν ξεχάσει πότε έχουν κερδίσει τελευταία φορά στην Ξάνθη. Θεωρώ πως η ΑΕΚ έχει το μυαλό της πλέον στο κύπελο και μόνο. Κάνεις πρόταση για Ξάνθη, δηλαδή. Ναι. Να στηρίξουμε. Ο Άσος είναι πάνω από 4 μονάδες. Το Άσος είναι γύρω στο 1,80-1,90. Στο μυαλό μου θεωρώ ότι η ΑΕΚ πλέον με 7 βαθμούς που έχει από τον Ατρόμητο δεν χάνει την τρίτη θέση και οι παίκτες της θα δώσουν όλο το βάρος
και στον ημιτελικό, αλλά ήδη σκέφτεται το τελικό. Σάββατο 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Και αυτό νομίζω από τα πιο σημαντικά. Μαζί με το Όφι, ΠΑΣ. Ναι, μαζί και αυτό. Θα ρίχνουμε και ένα βλέφαρο εκεί. Σίγουρα στο Πανετολικό ΠΑΟΚ. Στο Πανετολικό Ολυμπιακό, συγγνώμη. Σάββατο 7 η ώρα. Μήπως ο Ολυμπιακός γκελάρει και ο ΠΑΟΚ έρθει πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Και φυσικά θα είμαστε στην Τούμπα από νωρίς για το ΠΑΟΚ Λαμία στις 7.30. Το παιχνίδι της Δευτέρας ατρόμητος Απόλλωνας Μύρνης. Δεν θα το δουν ούτε καν οι συγγενείς των παιχτών των δύο ομάδων. Μπράβο, Ρεστέργιο. Πολύ καλά το έθεσες. Πολύ καλά. Μπράβο. Εσύ πώς θα το έθετες? Θα το δούμε εκεί, ρε Βίλε. Δηλαδή, στο Περιστέρι εκεί. Τζίλος στο Περιστέρι. Τζίλος. Τη Δευτέρα. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, μια στοιχομηθεία, ρε παιδί μου. Παίχτη το ατρόμητο. Ναι. Με τη μητέρα του. Ναι. Με την σύζυγό του. Ναι. Θα έρθει στο γήπεδο, θα έρθω. Με ποιον παίζετε? Με τον Απόλλωνα. Έχω μια δουλειά. Τι λες, τι ώρα παίζετε? 7. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Όχι, ρε. Αυτή εκεί θα είναι. Και φυσικά χαμόσα στις κερκίδες του γηπέδου του Ατρομήτου. Άλλωστε, ο Ατρόμητος είναι πρώτος από το τέλος στα εισιτήρια. Με μέσο όρο αυτό... 834 παιδιά. Πραγματικά καμία λογική είδηση. Δηλαδή, με βάση την πορεία της ομάδας, ναι, τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια μάλλον, είναι πολύ κρίμα. Γενικά έχεις το κρίμα, το λες εσύ απλόχερα. Είναι κρίμα, ρε. Κρίμα ο Βαρέλα, κρίμα ο αυτό, κρίμα. Αγάπη, δεν είναι κανένας κρίμα. Εντάξει. Ο Ατρόμητος έχει κόψει 10.008 εισιτήρια σε όλη τη χρονιά. Ναι. Δηλαδή, όσα κόβονται σε έναν αγώνα του τοπικού της Αγγλίας ή της πέμπτης εθνικής Γερμανίας. Γιατί και η Σβάιτε Λίγα και η τρίτη εθνική μαζεύουν 25.000 κόσμου, 30-35. Ναι. Αυτά τα 10.000 εισιτήρια του Ατρομήτου, ο Απόλλων έχει κόψει περισσότερα. Σμύρνης. 11.233. Και ο Λεβαδιακός 17.000 περίπου. Η Ξάνθη 20. Δηλαδή, μέχρι και τη Λάρισα, που έχει κόψει όλο το πρωτάθλημα 30.000 εισιτήρια και είναι στην 8η θέση, άντε και τον Μπας Γιάννενα, τόσο κόβονται παιδιά σε ένα σοβαρό πρωτάθλημα, όχι τα top, της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα, ο Όφι έχει 45.000, ο Παναθηναϊκός 88, ο Άρης 118, όσο και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ 231.000 εισιτήρια και ο Ολυμπιακός 288.000. Αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι απελπιστική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος να είναι τέταρτος και να έχει κατά μέσο όρο 834 νοματέους στην κερκίδα είναι νούμερο τραγικό. Πέσεις ότι δεν είναι κρίμα τώρα. Άντε. Όχι, λέω είναι τραγικό. Να, ωραία. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Εντάξει, στεριό, οκ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Με αυτά και φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας το Ρίζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σας είπα και νωρίτερα, Παρασκευή δεν έχει τόσες πολλές θέσεις. Σάββατο έχει περισσότερες. Δείτε ποια μέρα σας βολεύει, εσάς και την παρέα σας, να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση. Εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και από τα καταστήματα public, είτε για αύριο, είτε για μεθαύριο, είτε για τις επόμενες παραστάσεις, Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο 20 Απριλίου η κυρία επιθεώρηση στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Βεργίνα, ένα μοναδικό υπερθέαμα με χορευτές, ηθοποιούς, τραγουδιστές για τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Θα πας στα ΝΑΚ. Εχθές δεν πήγαμε πάλι. Ναι, θα πας. Εσύ ευθύνεσαι. Πάμε τώρα. Ωραία, θα πάμε τώρα. Εγώ ευθύνομαι και έχεις γι' αυτό. Δουλειά, τώρα. Ναι, όχι, εγώ τελείωσα. Ωραία, πάμε τώρα. Ωραία. Τη μισκή μέρα στο τέλος θα πάμε. Σε εκείνο λέω. Να κάνουμε ποταρικό. Ναι. Το πιο βολικό είναι. Περνάμε εγώ από εκεί. Λοιπόν, τη μισκή μέρα στο τέλος το νέο κατάστημα θα πάμε εμείς. Εκεί να πάτε και εσείς. Όλη την αντρική συλλογή τη βρίσκεται. Όλη την γυναικεία, την παιδική. Αξεσουάρ και τσάντες. Πάρα πολλές επιλογές. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Παπούτσια που θα σας μείνουν για πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά. Αλήθεια είναι αυτό. Και στο nak.gr όλα τα είδη με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Στοίχημα.gr μαζί μας. Εννοείται. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πολλοί αγώνες, πολλά τα ειδικά στοιχήματα, πολλές οι αποδόσεις, οι καλύτερες που κυκλοφορούν. Μπαίνεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή, παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το σερί το οποίο επιστρέφει μετά από το καλοκαίρι και το live casino όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαι στη δαιμονιώδη φόρμα, να ξέρεις. Ναι. Και προτείνω ανεπιφύλακτα το άστοχη της Ξάνθης με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Και εδώ θα είμαστε για να κριθούμε, αγάπη. Δεν μάλιστα, Στέργιο. Την κρίση και την κριτική. Μάλιστα. Μαζί μας
όπως κάθε μέρα και το Θεϊκό Πιστοπωλείο. Η καλύτερη επιλογή αν είστε τώρα στο κέντρο και μας ακούτε και είτε πεινάτε τώρα είτε θα πεινάσετε σε λίγη ώρα. Αγγελάκι 10 είναι το Θεϊκόν. Μπορείτε να φάτε και μέσα στον εκπληκτικό χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Θεϊκόν, είτε στα τραπεζάκια έξω επί της Αγγελάκη φυσικά κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Τεράστιες μερίδες, πολύ μεγάλα και χορταστικά σάντουιτς, πρώτης ποιότητας υλικά στις καλύτερες τιμές, τα οποία φυσικά ισχύουν και αν είσαι στο σπίτι. Το έχει το Θεϊκόν σας εξυπηρετεί από το 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα στο 2310-221-321, εύκολο τηλεφωνικό νούμερο, 221-321, είτε μένετε στο κέντρο, είτε μένετε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, το Θεϊκόν σας εξυπηρετεί, θα είναι κοντά σας γρήγορα, θα σας φέρει αυτό που παραγγείλατε. Και με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο προσφορά στο delivery, δωρεάν όλες οι αληφές, το μεγάλο τούτο Θεϊκόν, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Αυτά από εμάς, παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση το Bayern Press. Θα τα πούμε πότε αγάπη, την Κυριακή στην Τούμπα. Τη Δευτέρα σαν πάω 24. Ναι, και την Κυριακή στην Τούμπα πάλι σαν πάω 24 θα είμαστε για όλες τις λεπτομέρειες. Τη Δευτέρα σαν εκπομπή, Ρεστέριο. Σαν εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.